Καλημέρα και καλή χρονιά στο Βαλντεράμα. Αυτά είναι. Quiz, αιώνιο θα είναι αυτό το quiz, να ξέρεις. Αιώνιο quiz. Όποιος απαντήσει, όσο στείλει να απαντήσει, παίρνει το λίμερο. Όχι αλλιά, λίγο το σταθμό τέλος. Ποιος μοιάζει με το Βαλντεράμα, ποια μοιάζει με το Βαλντεράμα. Καλημέρα, ξαδέλφια. Είμαστε εδώ στο λίμερο της καρδιάς, είναι η Τρόικα. Κυριούλιδες, εδώ είμαστε. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Μπήκαμε και με ένα άλλο κομμάτι. Γιατί με σλαμά μόνο δεν παίζει YouTube και τέτοια, να ξέρεις. Είναι. Είναι μόνο YouTube, δεν τους γουστάρει πλέον. Ναι, ναι, ο Μπόνο είναι τραγουδιστής. Μόνο και ποιον, και τον Σιδηρόπουλο ξεφωνίζει, τον Παυλίδη, ποιον ξεφωνίζει. Όχι, τον Αγγελάκα. Τον Αγγελάκα, ναι, Αγγελάκα. Συγγνώμη. Έναν από αυτούς πάντως. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εδώ, τα μηνύματα εδώ τώρα θα έχει αρρωστήσει τώρα. Ω, σωστά. Ναι, 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 γρήγορα τα μηνύματα. Τα μηνύματα, Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Ελπίζω να περάσατε καλά τις μέρες αυτές. Οικογενειακά, συνήθως. Έτσι περνάμε εμείς οι παντρεμένοι. Εσείς οι ανήπαντοι πώς σας περνάτε? Οριάζετε? Ναι, μωρέ. Ναι, τι ναι. Εντάξει, ό,τι μπορείς κάνεις. Σωστό είναι, φίλε. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Ό,τι μπορείς κάνεις. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Αλλά με πιάνει ψυχοπλάκωμα πάντα, ναι, φίλε, μετά την αλλαγή του χρόνου. Ότι προσθέθηκε ένας χρόνος στο κεφάλι. Όχι γι' αυτό, δεν ξέρω. Εκείνη η μέρα, η πρώτη του μηνός είναι, δεν ξέρω. Μηνός, εγώ έχει γενέθλια σύζυγος, οπότε. Α, εντάξει, άλλο αυτό. Οπότε ναι, είναι με τούρτες και τέτοια και δεν μας πιάνει. Όπως μου έχει μείνει κουσούρι. Είναι κουσούρι αυτό το πράγμα. Στο ταξίδι είμαι 16 χρόνια. Ναι. Όποτε ξεκινάω να δουλέψω Παρασκευή μεσημέρι, οπότε είμαι μεσημεριανός, παιδί μου. Το κρατάω μέχρι βράδυ, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τέλος πάντων. Μου έχει μείνει από το σχολείο αυτό το πράγμα, βγαίνω με ένα ψυχοπλάκωμα. Καλό είναι, ρε φίλε, Παρασκευή. Τι? Καλό είναι. Να βγεις για δουλειά. Αφού Σάββατο. Το Σάββατο δεν με πειράζει. Ας δουλεύω 20 ώρες, δεν με αφού πειράζει. Το Σάββατο μετά κάθεσαι, υποτίθεται. Δεν μπορώ Παρασκευή μεσημέρι, φίλε. Μου έχει μείνει από το σχολείο, ξέρεις, όταν τελείω πρωινό, ρε παιδί μου. Όπα, τώρα δεν ακούμε. Δεν με ακούω. Ναι. Τώρα μια χαρά είμαι. Εσύ? Πώς έγινε αυτό? Πώς έβαλα αυτό? Τέτοιο και. Δεν πειράζει. Βαλέλου, ναι. Μου έχει μείνει αυτό. Τώρα μια χαρά. Εντάξει. Ωραία. Μου έχει μείνει από το σχολείο, δεν ξέρω. Το Παρασκευή μεσημέρι. Ότι τελειώνει το πρωί, ρε παιδί μου, όταν είσαι πρωινό και έχει το Σαββατοκύριακο ελεύθερο αυτό το πράγμα. Μόνο την Παρασκευή μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και έτσι αποφάσισα. Πάρε ρεπό. Δεν γίνεται Παρασκευή. Αλλά αποφάσισα το κλείνω νωρί. Του ή άλλω το βράδυ δεν έχει πολύ δουλειά, οπότε το κλείνει νωρί. Τώρα είχε δουλειά αυτέ τι μέρε. Πολύ ποντιλιάρη, μα φίλε. Είχε. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Παροξύσμο. Τώρα αλυσίδε πήρε. Γιατί, τι θα χιονίσει εδώ? Θα χιονίσει, λέει. Και εμεί στην πόλη. Και εμεί στην πόλη. Α, χιονίσει, τι να κάνω. Βοηθάει το ταξί όταν χιονίζει. Παίρνει άλλο ταξί, παίρνει. Δεν είναι όπω παλιά που έλεγε βρέχει, άρα σήμερα θα πάρει ταξί εύκολα. Δεν είναι όπω παλιά. Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε και μετρό. Οπότε τον κοινό σου πρωθυπουργό. Μία στάση. Δεν πάει πουθενά, έτσι πηγαίνει για καφέ. Στάση τριμπάνι. Θα βγει να παίρνει το λεωφορείο. Φίλε, πάντως, μόνο στην Ελλάδα μπορεί. Μόνο εδώ με Θεσσαλονίκη, φίλε. Μόνο στη Θεσσαλονίκη μπορούσε να εγκαινιαστεί σταθμό. Ναι. Και άντε, πες ότι είναι όλοι έτοιμοι. Ναι. Χωρίς σειρμούς. Ναι, όντως. Είναι εκπληκτικό. Είναι έτοιμος αυτός, Έχει παραδοθεί πλέον. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Τώρα δεν ακούω. Άλλη εταιρεία είναι στην Καλαμαριά. Όχι, η ίδια είναι. Το Αττικό Μετρό δεν είναι παντού. Όχι, νομίζω άλλη εταιρεία είναι στην Καλαμαριά. Ήταν τουλάχιστον. Τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά σου λέω, δεν έχει αναφερθεί να μια εταιρεία. Τέλος πάντων. Κανονικά ακούγομαι εγώ. Είσαι σίγουρη? Ναι. Εγώ σε ακούω πάρα πολύ. Έκανες, άλλαξε τα γυαλιά σου. Τα μαλλιά σου. Και τα μαλλιά σου και τα γυαλιά σου. Μόνο τα γυαλιά σου. Μαζί μας έχουμε την Αναστασία Λάμδα τη Μισιρλού. Καλή χρονιά να έχει. Γιατί σε λέει Μισιρλού? Έτσι. Είναι ψευδόν. Πώς είναι κάποιος ψευδόν? Τραγουδάσαι. Inside joke. Ναι. Joke. Πώς τα μιλάτε τα αγγλικά η νέα γενιά. Εσείς και ο Παπαδόπουλας. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Ναι. Έχουμε αρκετά πραγματούδια να σας πούμε, να σας βάλουμε λίγο και στο κλίμα το ειδησιογραφικό. Θες να μας πεις για το 47-12 που έκανε η Κίμη? Ποιο? Τα από αυτά. Τι ήταν αυτό, ρε? Πολύ ωραία περάσαμε. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Τόσες χαρές πήρες όλη τη χρονιά. Να μην σου δώσω άλλη μία. Πω, πω. Μετά τα παιδιά πήγαν μες στο λεωφορείο. Έγινε διαμαρτυρία για τα διόδια. Στα διόδια των Μαλγάρων. Ναι. Εκεί που ήταν το πούλμαν της ομάδας. Ναι. Ήταν καμιά 100 άτομα αυτούς που κατεβήκαν κάτω στην Κίμη. Και μπήκαν μέσα στο λεωφορείο και διαμαρτυρήθηκαν για τα διόδια. Ευπρεπώς. Τι? Ευπρεπώς. Ευπρεπώς. Ναι, σου λέει τώρα τι πληρώνουμε, λεφτά αυτά. Τα λέγανε εκεί στο Lucky Jones, στον Χάρης και τα λοιπά. Τους τα είπανε. Ναι. Και κάνω την ερώτηση, λέω, πώς μεταφράζονταν τα μπουρδελά? Αυτά λέω, υπήρχε κάποιος και τα μετέφραζε, λέω, στους ξένους. Όχι, λέει, στους ξένους, λέει, τα λέγανε απευθείας στα αγγλικά. Εντάξει, έχει αλλάξει πλέον. Κοίταξε, είναι
μια προσπάθεια να συνετιστούν κάποιοι. Ναι, δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ξύλο, το πινελίκι μόνο έχει μια υγεία μέσα του. Δηλαδή, και εμάς, όταν μαζί έχουμε κάτι πινελίκια, μετά δεν προσέχουμε τι θα πούμε στο ραδιόφωνο. Και ποιος θα το πει κιόλας. Και ποιος θα το πει. Δεν προσέχουμε τι θα γράψουμε μετά. Μετά το ξεφωνητό. Είχε τέτοια. Τι? Είχε τέτοια. Είχε, ναι, είχε, όχι απλά είχε τέτοια, είχε καλά. Σου λέω, τους περιμέναν στα Μάλγαρα. Μπήκαν μέσα στο λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο μπήκανε. Σκέψτε τώρα να μπουν οι 50 μέσα στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο είναι. Δεν είναι φεύγω από την πίσω πόρτα, φεύγω από εκεί, είμαι στην ταράτσα, πηδάω. Είναι μέσα στο λεωφορείο. Πάντως δίνει και τον μπάσκετ. Ξεκινάει το μάτς, το πρώτο πεντάλεπτο έχει μπει ένα καλά 2-0 είναι. Το πρώτο καλάθι ο Άρης το βάζει στο πεντάλεπτο εκεί πέρα. Ναι. Και μετά κάνει ένα σερί, ρε παιδί μου, 15 πόντους σε 3 λεπτά. 28-45 ήταν στο 25. 28-45. Ναι. 67. Με την Κίμη παίζεις. Ναι. Σε παρακαλώ. Τώρα οι ρεπόρτες κερδίζουν. Ένας πέφτει δύο. Τι? Δύο πέφτει. Δύο. Λοιπόν, ξέρεις γιατί μπήκαν στο λεωφορείο. Το λέει το σύνθημα. Στο λεωφορείο μπαίνω. Α, καινούργιο είναι αυτό. Παλιό, ρε. Παλιό. Αριάννη, εντάξει, το ξέρεις. Είναι του Άρη. Όχι, το Άριανό το ξέρω. Τι? Το ξέρω τον Άριανό. Αυτό δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω αυτό. Κομμάτια κατεβαίνω. Δεν είναι πολύ παλιό. Με έχεις αρρωστήσει, δεν είμαι καλά. Δεν το ξέρω. Χιλιόμετρα για πάρτι σου κάνω πολλά. Το άλλο είναι ωραίο. Ποιο? Χιλιόμετρα θα κάνω και θα τραγούδω. Αυτό είναι αυτό. Πιο παλιό. Άλλο. Α, πιο παλιό είναι αυτό. Α, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Είχαμε... Παλιά δεν βγάζαμε συνθήματα ωραία, ε. Τι από παλιά. Δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό. Τι ήρθατε να κάνετε στο γήπεδο αυτό. Εντάξει, προλαβαίνω. Ορίστε, ορίστε. Να. Συνθήματα ε, που πάω, θυμάστε. Έτσι. Πάω. Άρης. Έτσι. Ωραίο ήταν αυτό όμως. Γιατί. Και απαντούσατε εσείς. Δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε λαό. Εσείς που τα έχετε όλα, κοιτάξτε το ταμπλό. Πολύ εμπνευσμένο φίλε ναι. Αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Μετά άρχισα τα 20 πόντι του Μπρουναμόνη και τέτοια. Εντάξει. Μετά άρχισα ξέρω. Οπότε ποτέ είναι ωραίο. Από... Χωρίς να βρίζει ρε παιδί μου έχει ένα ναι. Τέτοιο. Είχαν εμπνευσμένα και τότε βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είχε πολύ χορευτικό. Δεν είχε. Πολύ χορευτικό. Το σύνδημα, ρε παιδί. Τραγουδιστό εννοώ. Τραγουδιστό. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Dialog. Μιλάς γερμανικά. Έλα να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε το 2312-209-209. Τράκαρες. Έχει ασφάλεια. Βουλγάρι και ο άλλος. Δεν σε ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε Μαργαριτόπουλο. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, σε ασφάλειας Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2310-911-701 είναι το νέο τηλέφωνο ασφάλειας Μαργαριτόπουλου. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας παρέα και τη νέα χρονιά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Θεσσαλτίδης μαζί με την Αναστασία Λάμδα Δημησιρλού. Όσο μας θα έρθει αύριο. Το Λάμδα γιατί στο βάζει. Έτσι αυτό. Δεν το βάλα εγώ το Λάμδα. Το Λάμδα εσύ το βάλες. Ε? Ναι. Είπα λες εσύ για Λάμδα. Τι πρόσθεσα εγώ Μισηρλού. Η Μισηρλού τι έκανε. Είναι το... κομμάτι. Είναι κομμάτι. Τραγούδι είναι. Ναι το τραγούδι. Έτσι ναι. Μου ήρθε. Το είχαμε βάλει και την ημέρα. Ναι. Η Μισηρλού που βγήκε το τραγούδι τι έκανε. Μισηρλού. Εκείνο είναι το. Είναι παλιό κομμάτι ναι. Και παίζει και στην ταινία στο Pulp Fiction. Ναι, η Μισηρλού τι έκανε όμως αυτή ήταν, τι ήταν η Μισηρλού τη ταινία. Δεν ξέρω. Τραγουδίστρια ήταν, τι ήταν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, τραγούδι είναι. Ε, ναι, ρε φίλε, το τραγούδι αναφέρεται σε μία Μισηρλού. Ναι. Τι ήταν αυτή η Μισηρλού στην οποία αναφέρεται. Τι είπε. Μαγική εξωτική ομορφιά. Α, και αυτό αρέσει που σε λέει έτσι. Γιατί. Μου ήρθε η Μισηρλού, το είπα, τελείωσε. Μοναδικό τρόπο επικοινωνία FM και ενώ το μήνυμα σα αποστέλνει στο 54526. Για την ώρα, ναι. Ναι. Πάω, τι γίνεται. Τι γίνεται, έχω να μπω φίλε να διαβάσω. Μέρες. Πήραμε τίποτα. Ολυμπιακός λέει πήρε έναν. Τι πήρατε. Την Καζελέκα, έναν Ολυμπιακός πήρε. Και το καλοκαίρι. Μεσοαμυντικό, αμυντικό, τι κάτι τέτοιο. Το Μπα πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Μπα. Ανακοινώθηκε. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζίλο και την υπόθεση αυτή. Γιατί έχουμε εξελίξει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm. Καθώς έχουν εντοπιστεί και οι τρεις δράστες. Ναι. Και ο τύπος ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής της επιθέσεως έχουν ταυτοποιηθεί, να το πω. Mm-hmm. Έχουν ταυτοποιηθεί, όχι εντοπιστεί. Mm-hmm. Καθώς ήταν πάρα πολύ έξυπνοι. Πέρα ότι πάρκαραν το αυτοκίνητό τους μπροστά από το αυτοκίνητο του Τζίλου για καμιά ώρα μέχρι να γίνει η επίθεση. Στη συνέχεια μπήκαν στα αυτοκινητάκι τους και όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές τους βλέπουμε στην Εθνική Οδό να ταξιδεύουν τα τρία παλικάρια
πίσω στον προορισμό του. Πώς το πίστηκαν, με κάμερα και τέτοια. Με κάμερα από, ναι, τις, από την Εθνική Οδό. Mm. Πού πηγαίναν. Εντάξει, αυτό μας λένε, δεν το λένε. Από που πηγαίναν. Έχει σημασία για μας. Ναι, δεν είδα στη Λάρισα πάντως. Ναι, τώρα θα πηγαίναν ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ναι. Ένα από τα δύο θα κάνανε. Λοιπόν, δεν το έχουν πει ακόμα. Mm. Αν και εγώ την πληροφόρηση την έχω προς το προς τα που. Όχι. Το προς τα που πηγαίνανε. Κάτω. Κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Πιάνω λιμάνια. Τι? Πιάνω λιμάνια. Κοίταξε, υπάρχει το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν δύο-τρία λιμάνια που μπορείς να πας. Ένα με ενδιαφέρει, ένα λιμάνι με ενδιαφέρει. Έχουν εντοπιστεί. Να φύγετε από εδώ, να πάτε αλλού. Υπάρχει πληροφόρηση και για το τι είναι ακριβώς και τα λοιπά, αλλά αυτή η πληροφόρηση πολλές φορές. Μπορεί να φτάνει σε σένα και να σου πούνε ότι είναι Ολυμπιακοί, είναι, ναι, Παοξίδες, ναι, είναι Αριανοί, είναι, ναι, Ηρακλείδες, ναι, και να μην είναι. Και να μην είναι, ναι. Οπότε ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Αντιπερισπασμός. Υπάρχει και τοποθέτηση Βασιλιάδη, ναι, που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά, ναι, στην σύλληψη των δραστών. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Εμείς το θετικό είναι ότι εντοπίστηκαν και μακάρι να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση στο έπακρο, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει παραγίνει το κακό με τα πεσήματα, τα ντου και τα λοιπά. Όχι του τύπου παίξτε μπάλα και okay, ματώστε τη φανέλα του Άρη και του Πάκου, πάνε οι οπαδοί και λένε. Είναι άλλο αυτό, ναι, γιατί και αυτό πέσιμο λέγεται. Αυτοί και γιατί κατηγορούνται, μόνο για τον Κουζουλοδαρμό. Κοίταξε, αυτοί αρχικά έχει μεγάλη θα σημασία, κατηγορηθούν για αυτό. Το κατηγορητήριο. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Γιατί άλλο να το κατηγορήσεις. Ναι. Όχι, απειλή. Μάλλον, αλλά κίνητρα. Το κίνητρο, ρε φίλε. Το κίνητρο τώρα είναι σχετικό. Γιατί μπορώ να πω την Παξιλονά με εγώ, ρε παιδί μου, και να πω επειδή είμαι φόλα πάω ή φόλα Ολυμπιακός, φόλα Παναθηναϊκός. Έχω μείνει, τα μυαλά μου έχουν μείνει 18 χρόνια. Αυτό, και... αυτό θα γίνει, μην νομίζεις. Τι νομίζεις θα πει. Μου είπε ο Παπαδόπουλας να πάω να το χτυπήσω. Mm. Ξέρει ότι μετά υπάρχουν χαντάκια. Άρα εντάξει, τι μπορεί να γίνει. Ο παίκτης. Ναι. Πανετολικό, ναι, χαντάκια. Ναι. Λοιπόν. Σχέση με τις ομάδες, λες εσύ. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Να έχει κάποια επίπτωση πέρα από την εντύπωση που θα υπάρξει. Ναι. Γιατί είχα μια επίπτωση όταν κάηκα κάτι φούρνη ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Το άλλο στη Χαλκιδική που είχε γίνει με τον έναν διαιτητή. Ποιο λες. Στη Χαλκιδική που του είχαν κάψει το σπίτι. Τον μπήκαλες. Δεν έχει εντοπιστεί εκεί πέρα. Ναι. Γιατί εκεί δεν είχαν αυτοκίνητα, πήγαμε μικρή σκράφη εκεί και δεν είχε κάμερες στη θάλασσα. Σαν ξαγιώρες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι με την τεχνολογία πλέον. 15 Ιανουαρίου δηλώσει για το επίδομα τέκνων. Χρήσιμο ρεπορτάζ αυτό. Σας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι για το περσινό, οπότε το έχουμε πάρει. Νομίζω ότι πλέον, αν θέλεις, τους βρίσκεις. Με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει, καταρχήν υπάρχουν κάμερες παντού. Παντού. Συνέχεια δεν βλέπεις. Βλέπεις μια ληστεία, ας πούμε, ή ένα περιστατικό, ή οτιδήποτε. Μην νομίζω ότι λειτουργούν όλες. Εγώ λέω ότι λειτουργούν όλες. Εγώ λέω μέσα στην πόλη, ας πούμε, εδώ πέρα δεν λειτουργούν. Ναι, για να σε γράψουν. Λειτουργεί σίγουρα Τσιμισκή με Παύλου Μελά, μόλις περάσει την Παύλου Μελά, ξέρεις. Μου ήρθε στο σπίτι. 2 και 20 πριν 12 χρόνια. Κοίταξε. Μπορεί να μην λειτουργεί όσον αφορά το όριο ταχύτητας ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά ότι υπάρχει το λογισμικό και καταγράφουν τα πάντα, καταγράφουν τα πάντα. Και αυτό φαίνεται εξής που. Υπάρχει, ας πούμε, χτύπημα στον τάδε. Υπάρχει η κοντινή, πάντα υπάρχει μια τράπεζα, ένα κατάστημα που έχει κάμερες. Σχεδόν παντού υπάρχουν κάμερες. Καταρχήν, εδώ είναι και πάλι, ο δικός μας ο δρόμος, παιδιά, γιατί είναι προσέξεις, ο πιο ασφαλής από όλους. Εκεί που έχει κάμερες, τουλάχιστον λέω στο κέντρο της πόλης. Αν προσέξεις όμως στην Τζιμισκή, έχει, ας πούμε, μόλις περάσει την Παύλου Μελά. Έχει μια κάμερα. Εσύ η κάμερα αυτές τις κάμερες. Ενεργοποιείται, λογικά, προφανώς, όταν περάσει τα 5 μέτρα, έχει δύο σαν τετραγωνάκια έτσι. Πάνω στον δρόμο, εσύ αν προσέξεις. Εσύ λες κάμερες οδικής κυκλοφορίας και τα λοιπά. Αλλιώς πώς, ρε φίλε. Τράπεζες. Από μαγαζιά ή από μαγαζιά. Μαγαζιά, τράπεζες. Πάλι πώς μπορείς να το κάνεις, ρε φίλε, τίποτε αυτό το πράγμα. Εδώ... Πάρκαρα εγώ το αυτοκίνητο εκεί πέρα εδώ και φύγα. Είναι... Τι σημαίνει, σημαίνει ότι είμαι εγώ. Όχι, πάρκαρες τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά εδώ φαίνονται ότι αυτοί παρκάρουν το αυτοκίνητο. Ναι. Είναι μπροστά, κλείνουν το δικό του αυτοκίνητο. Ναι. Βγαίνουν από το αυτοκίνητο, τον κοπανάνε, μπαίνουν στο αυτοκίνητο και φεύγουν. Αν το αφήναμε όπως 500 μέτρα πιο κάτω ή 1 χιλιόμετρο πριν. Πάλι θα τους έβρισες, θα βλέπεις την κίνηση. Και το αυτοκίνητο το εντοπίσανε μετά. Ναι. Είδαν το αυτοκίνητο. Και το εντοπίσανε από τις κάμερες στην Εθνική Οδό. Ναι, αγόρι μου γλυκό, το αυτοκίνητο το εντοπίσανε μόνο και μόνο επειδή σταμάτησε μπροστά στο τζίλου. Αυτό μου λες.
Γιατί δεν θα τον δεις αυτόν που πάει στο αυτοκίνητο. Λέω, αν το αυτοκίνητο αφήνανε 2 χιλιόμετρα μακριά. Δεν θα περπατούσαν αυτοί. Ναι. Από πάνω. Κάμερα στον τάδε δρόμο. Κάμερα στον τάδε δρόμο. Κάμερα στον τάδε δρόμο. Δεν έχει πάντου. Τώρα στη Λάρισα, ρε φίλε, στα στενάκια εδώ πέρα, γιατί έχει εδώ πέρα στενάκια, ας πούμε, κάμερες. Θα τους βρίσκεις. Η αστυνομία αυτή είναι η δουλειά της, ρε φίλε. Μην κοιτάς εσύ τώρα. Καλά, θα πεις ναι, υπάρχουν δίκαιοι. Η αστυνομία, η δουλειά τους είναι αυτή. Ακόμα και να καταλάβουν ότι άλλαξε ρούχα κτλ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Εξιχνιάζονται έτσι απαγωγές, φόνοι. Ναι. Πολύ πιο σοβαρά περιστατικά. Okay, όχι ότι δεν είναι σοβαρό ο ξυλοδαρμός ενός ανθρώπου, ειδικά όταν μιλάμε για διαιτητή κτλ. Αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Γενικότερα όμως πλέον νομίζω ότι αν θέλουν να βρουν κάποιον, τον βρίσκουν. Πολύ δύσκολα. Δεν πρέπει να είναι επαγγελματίας. Και απορώ πως δεν έχουν. Ή μάλλον δεν. Προφανώς και θα έχουν, απλά δεν θέλουν να το δώσουν με την απαγωγή αυτού του Πειραιά, του Μαυρίκου. Αυτοί με ντύθηκαν, λέει, καμίτες. Τι? Ντύθηκαν καμίτες και κάναν άλλα. Αυτοί, λέει, ήταν επαγγελματίες που ήρθαν από το εξωτερικό και είχαν πρόσωπα σιλικόνης. Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν, φίλε, πολύ οργανωμένη η φάση. Τέτοιο, πώς το λένε, NCIS και CSI. Είχαν δηλαδή ψεύτικα πρόσωπα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Άρα αυτούς για να τους βρούνε πρέπει να ξετυλίξουν κουβάρι, έτσι. Αυτούς, αυτοί προφανώς επειδή ξέραν την κατάσταση, κοίταξε, έχουν και μελετημένοι, πλέον μελετάνε και τις κάμερες. Αλλά δεν ξέρεις και πού έχει και τι. Εδώ πάντως έχουμε ασφάλεια, παιδιά, να ξέρετε. Λέω το σοφού. Έχει καμιά 8, 9, 14 τράπεζες. Και να μας δίνετε, θα σας πιάσουμε. Κανονικά. Και ντου να μας κάνει, θα σας πιάσουνε. Μόνο στην πολυκατοικία έχει καμιά 30 κάμερες από τις τράπεζες. Οπότε δεν υπάρχει απολύτως θέμα. Ελάτε ελεύθερα. Ένας που είχε έρθει μια φορά με ένα περιστατικό, τον είχαμε. Φάτσα κάρτα. Ναι. Κάτι ντου που έχουν γίνει κάτι βράδυ, όλοι. Αλλά δεν τα έχουμε εμείς, τα έχει τράπεζα. Ναι. Απλά πρέπει να τη ζητήσει. Το DVD. Να παίζει το DVD μετά. Ναι. Όλοι πρόσωπα κανονικά. Σε ένα ντου πριν κάποια χρόνια. Όλοι του βλέπει. Με σημείο μέχρι και την ελιά. Όχι, ρε. Αλλά... Τίποτα. Ήρθανε για. Δεν τα πείτε τα καλά. Τα χαρτιά σου λίγο πιο. Δεν τα λέτε, δεν τα κάνετε κτλ. Αλλά του βλέπει μετά με ακρίβεια την ελιά στο πρόσωπο. Γιατί αυτές είναι και εξελιγμένες οι τράπεζες. Αλλά δεν υπάρχει. Εντάξει. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους σκηνικά στο λίμπερο της καρδιάς μας. Άμα συνεχίσετε να τα λέτε έτσι εσείς, Παπαδόπουλα, όμως... Πιστεύεις δηλαδή την τέλεια ληστεία να κάνεις, κάποια στιγμή σε πιάσουν. Σε πιάνουν, ρε φίλε. Σε πιάνουν. Έχει την τέλεια τώρα, σχετικό είναι. Εντάξει. Δεν τους έχουν πιάσει και όλους. Εγώ θεωρώ όμως ότι 9 στους 10... Δεν σου λέω να τους πιάσουν άμεσα, μπορεί να σε πιάσουν μετά από 2 χρόνια, έτσι. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πέφτουν στα χέρια της αστυνομίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υπάρχει μια ανοχή γενικότερα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια ανοχή. Μπορεί και να έχεις για να πας στο πιο μεγάλο ψάρι, ας πούμε. Γιατί γίνεται και αυτό. Σε αφήνουν εσένα να πας στο πιο μεγάλο ψάρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πριν 25 χρόνια, οι τράπεζες δεν είχαν όλα αυτά τα συστήματα, έτσι. Ναι. Δεν γινόντουσαν τόσες ληστείες, ρε φίλε. Πώς δεν γινόντουσαν. Δεν γινόντουσαν. Δεν τα έγραφε, δεν είχε και τόσα site για να το γράψουν. Να το γράψουν, ναι. Ήταν πολύ εύκολο τότε. Εύκολο. Ήταν πολύ πιο εύκολο. Πώς δεν γινόταν. Έμπαινες μέσα, ρε φίλε, κάμερες δεν είχε. Πόσες ληστείες τραπεζών ακούς τώρα. Ακούς συχνά. Πότι, ποιος. Α, όχι, συχνά. Όχι, τραπεζών. Καθόλου. Όχι, τραπεζών σχεδόν καθόλου. Μόνο που ανατινάζουν ένα ATM. Μόνο αυτό. Εντάξει, άλλο αυτό. Τραπεζών όμως ληστείες πλέον δεν γίνεται. Δεν γιατί... γίνεται. Ναι. Μα θα μπει πώς μέσα. Μια τράπεζα δεν είχε το σύστημα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πριν 20 χρόνια. Καλά, ούτε στα αεροδρόμια υπήρχαν τα συστήματα. Η τεχνολογία, ρε φίλε. Και ανάλογα με τις συνθήκες. Τεχνολογία, ρε φίλε, κάμερα. Μιλάμε τώρα κάμερα, η πόρτα ασφάλεια. Σου λέει το 2000. Η κάμερα νομίζω τον πειράζει. Η πόρτα ασφάλεια. Η πόρτα ασφάλεια δεν μπορούσε να βάλει πριν 15 χρόνια. Φίλε, 20. Προχθές έβλεπα κάμερα από ληστεία ψιλικατζίδικου στη Σταυρούπολη. Δείτε πώς άρπαξε 100 ευρώ με την απειλή μαχαιριού και είχε την κάμερα μέσα στο τέτοιο. Ναι. Στο ψιλικατζίδικο στη Σταυρούπολη. Ναι, εγώ δεν σου λέω γιατί το έκανε. Εγώ σου λέω αν η τράπεζα. Γιατί δεν μπορούσε να πάρει τα μέτρα της. Προφανώς δεν υπήρχαν ακόμα τόσο εξελιγμένα. Γιατί αυτό δεν είναι. Άλλε φέρει μια πόρτα. Πώς έγινε, ρε φίλε, θωρακισμένη πόρτα. Κάποτε δεν υπήρχε θωρακισμένη πόρτα. Πώς υπήρχε θωρακισμένη πόρτα, υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. 30. Πριν τα 30. Ναι, πριν 30 χρόνια όμως δεν είχε κάμερες στις τράπεζες, ούτε την πόρτα ασφαλείας. Τώρα μπήκανε. Ήρθε η τεχνολογία. Όχι. Γιατί είχε κινητά. Όπως πρόλαβε πήρε. Γιατί είχε κινητά. Τι μάθει, επιτόκιο είχε η τράπεζα. Πού να θυμάμαι. Είχα καταθέσεις. 23%. Μόνο στο δάνειο. Αλλά είχε πληθωρισμό. Πληθωρισμό, τι σε νοιάζει. Αν ξέρει 100 εκατομμύριο στην άκρη, 23.000 ένα μήνα. Τι ωραία πράγματα.
Παίρνει. Όχι, ρε. Τώρα πόσο έχει. Τι να έχω, ρε φίλε. Πόσα. Τι. Α, το εκατομμύριο πόσα μήνανε. Όχι, λέω αν είχε, ρε παιδί μου, τότε. Παλιά. Μου σχέρισε τον Τζόκερ. Όχι, ρε τρελέ. Γιατί ένα φίλο που είναι. Τι κάνει ο άλλο, Αθήνα, καλά είναι. Είχα κάνει εξάμεινο να μιλήσω μαζί του. Τον πήρα τηλέφωνο, τον βρήκα. Πού είσαι. Εδώ είμαι. Λέει, γιατί χάθηκε εσύ. Κερδίζει τον Τζόκερ. Ναι. Φοβερό, φίλε. Δανεικά έχει την επόμενη τέτοια. Λοιπόν, μαζί μα είναι η Έντερετ στην πρώτη ώρα τη εκπομπή. Αν ψάχνετε κι εσεί ένα πολύ καλό δώρο για του εργαζόμενου σα, δυναμώστε τώρα το ραδιόφωνο σα. Σα παρουσιάζουμε το πιο ευέλικτο εργαλείο επιβράβευση και στις γιορτές από την Enderet. Η δωροκάρτα Ticket Compliments αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την επιβράβευση των εργαζομένων σας, αφού γίνεται δεκτή σε όλο το δίκτυο επιχειρήσεων που διαθέτει τερματικό POS στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και σε online αγορές. Enderet.gr, κάτος Christmas και μάθετε πολλά περισσότερα. Γελματάκι. Break. Τι? Να, γελματάκι, ε. Break, 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 ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα γυαλίλιο, τρεις προσκλήσεις και... Μουσικές επιλογές Αναστασία Λάντο Ημιζερλού. Πώς πέρασε εδώ πρωτοχρονιά, παραμονή. Ωραία πέρασα. Τι ώρα ήρθες. 10. 10, με. Το τράβηξες. 6 ώρα έκανα, τελείωσε τη δεύτερη εκπομπή, ρε φίλε. Επαγγελματίας. 10 το πρωί είχε τραγούδια ελληνικά και τέτοια. Ποιος 10 τραγουδούσε. Με 2 είχα. Ποιος τραγουδούσε. Τραγουδιστής κανονικός. Ναι. Με κιθάρα. Ναι, ναι, άκουσα. Ποιος ήταν. Ο Πασχάλης Παπαοικονόμου. Μάλιστα. Φιλοσού. Και ο Γιώργος Αναστασιάδης. Α, δύο... Όχι, του Μπαλόπα, φίλοι. Μάλιστα. Δύο ήταν εδώ. Δύο. Και μετά ήρθε και Τσατσαρός και τα σάρωσε όλα. Τσατσαρό δεν άκουσες. Όχι, δεν άκουσα μετά. Έχω live. Ναι. Έχω τέτοιο. Τι είχε. Έχω ηχητικά. Ηχητικά. Και βίντεο. Τσατσαρό. Μείνα δηλαδή τα παιδιά εδώ πέρα με τον Τσατσαρό. Ναι. Με πόσες ώρες δηλαδή. Τέσσερις. Τέσσερις ώρες πρόγραμμα. Ναι. Τραγουδούσανε ναι. Και κιθάρα. Ναι. Διάλεγες εσύ, διάλεγες. Και δύο μπουζούκια. Διάλεγες εσύ. Είπα και δύο τραγούδια. Τραγούδισες και εσύ. Δύο. Τα ανέβασες στο Facebook του Λίμπερου. Φυσικά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Περίμενε, περίμενε, φίλε. Εδώ υπάρχει. Τέτοια πράγματα. Υπάρχει documents που υπάρχουν. Ψήσατε, φάγατε εδώ, χαμό. Δεν ψήσαμε. Ναι. Παραγγείλαμε. Καλά, πού ήσουν, α δεν έχει Facebook, ρε φίλε. Δεν έχει Facebook. Πες σου κάνουμε ένα Facebook. Θα κάνουμε. Πότε. Εντάξει, θα δούμε. Σαν τον Ασλαμίσαι και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Περίπου. Γιατί δεν έχεις Facebook όμως. Τι το κάνεις. Τα κοριτσάκια. Χορτασμένος. Α, τα κοριτσάκια. Έτσι, το... Και τα αγοράκια. Δεν είμαι. Ορίστε, δεν θέλω τι φάγαμε. Α, αυτά. Ωραία, Θεούλη. Και μπιφτεκάκια είχαμε εδώ πέρα και σουβλάκια και, και χαμός έγινε. Μάλιστα. Από το σεφ. Εσύ έκανες 10 με 2, ας πούμε. Ναι. 4 ώρες. Ναι. Και μετά δύο ήρθε ο Τσατσαρός. Δύο, τρεις, όχι. Δύο-τρεις πάω 24, 3-5 κιλός ο διευθυντής. Ναι. 5-6 όλα μπαουτάρις, τα είπα όλα. Συγγνώμη, ήρθε ο Ζαγόρας εδώ. Κανονικά. Ήρθε κανονικά εδώ. Με 5. Αυτός πότε είναι, παραμονή πρωτοχρονιάς, πούμε, και μόνο. Φώτα και τέτοια, έτσι. Ναι, ναι. Κανονικά. Έχει άλλο την βράδια. Ναι, αυτός ναι, έχει άλλο την ναι, ναι, νύχτες. Άκου Τσατσαρό. Για να ακούσω. Για χαμηλώσω λίγο, Μισερλού. Έλα. 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 Περίμενε. Ποιο λέει. Το ήρθα και από στα σκαλοπάδια σου. Σαν τον αλήτη. Το αρέσει. Στα σκαλοπάδια σου. Το πήρε σοβαρά. Σαν τραγουδούσε ρε φίλε 15 χρόνια. Ποιο. Νούμερο ένα φίρμα ήταν. Double σου. Το κόβω αυτό το συγκεκριμένο. Εσύ, εσύ, εσύ. Εδώ. Εγώ δεν με έχω. Ρέχει φωτιά στη στράτα μου. Με πήραν τηλέφωνο. Ναι. Ο Ποζίδης από το Fix. Ναι. Κάτι άλλα παιδιά εκεί από, το... από τα σφαγεία. Ναι. Δύο στην Άνω Πόλη. Τρεις ανατολικά. Και δύο από τώρα θέλουν να τον κλείσουν για Χαλκιδική. Σεζόν. Μια χαρά. Τέλειο. Δεν έχει πάει να τον ακούσει, τον τραγουδούσε. Αλήθεια, λε τώρα. Χαζόσε. Εγώ αν με χαζόσε. Πού ήρθε ο Μουσική. Καριέρα με πίτσα Παπαδοπούλου. Άμα. Αλήθεια, λέει. Το μυστικό το ξέρει. Του δείπνου. Το μυστικό. 40 κλειδέ. Α, κάπου 40 κλειδέ. Σωστά, ναι, κάπου εκεί. Ναι. Εκεί. Ναι. Κανονικό. Ήταν πίτσα Παπαδοπούλου. Μαζί του. Με τον Τσαρό μαζί. Η πίτσα ήταν με τον Τσαρό. Ναι. Ακόμη.
Α, γι' αυτό αυτός πολλές φορές τραγουδάκια κάνει. Και λέω... Φίλε, πριν ήταν από το, τη δημοσιογραφία... Ο Μάρης το ξέρε. Φυσικά ρε φίλε. Η Μάρτη. Ο Τσάτς ήταν τραγουδιστής κανονικός όμως, όχι... Ναι. Άμα... Έβγαζε πρόγραμμα. Ναι, και άμα ήταν λίγο πιο... Ναι. Κουνιστός, εννοώ στη μουσική πάνω, ευέλικτο. Αλλά δεν ήταν ευέλικτος, τι να τον κάνω. Τώρα θα ήταν μια καρά τσατσαρά. Αλλά μου ήμουν άντρας. Τι άντρα τη νύχτα ρε φίλε, η μέρα έχει τα λεφτά, κατάλαβες τι γίνεται, σου λέει ήρθα μέρα ρε. Για ρώτα τον, τι λεφτά έχει τη νύχτα. Τι γίνονταν παλιά ρε. Και ειδικά εκείνα τα χρόνια, εγώ νόμιζα, δεν ξέρω, εγώ τον έχω δει ως πελάτης, τον Κωστή. Δεν τον ήξερες τότε? Όχι, δεν τον ήξερα. Ναι. Μετά όμως, όταν. Γιατί ήμασταν μαζί στον Α. Τρία χρόνια. Ναι. Τρισήμιση. Στο ραδιόφωνο του Α. Ναι. Εδώ που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη. Πότε ήταν ο Α? Εγώ ήμουν. Εποχή digital. Ναι, ήμουν και στο digital. 2001. Που σπάγαμε εμείς από το κωδικοποιητές. Αφήνουμε την κανονική με τότε. Αυτό ναι, με κοντομινά, κοντομινά και τέτοια. Λοιπόν. Ξέρεις πώς έφυγα από τον Α? Όχι. Για πες μου. Μεγάλο πρωτοσέλιδο μυστακίου. Μεγάλο. Πρωτοσέλιδο μυστακίου. Α, ναι, κυρίες και κύριοι. Εκπληκτικό. Ναι, για σένα. Είμαι 3,5 χρόνια στον Αλφα. Ξυπνάω μια μέρα. Ναι. Κοντομινάς, πρωτοσέλιδο στο Μετροσπορ και ξεφωνητό. Περνάει καμιά ώρα. Ναι, παρακαλώ, περάστε να πάρετε την αποζημίωσή σας. Ναι. Κανονικά, φίλε. Ο κόσμος νομίζει ότι εμείς μόνο κερδίσουμε. Ναι. Δεν χάνουμε. Ναι, στον Α ρεπόρτερ όλων. Κάτσε, περίμενε. Τότε ήσουν και μέτρο. Μετροσπορ, ρεπορτάζ. Και στον Α. Πήγαινε σε περίπτωση. Όλων των καθηκόντων. Είμαι στο αεροδρόμιο, παίρνει το κύπελο. Εγώ είμαι. Ποιο κύπελο απ' όλα? Με τη... πολλά. Είχε πολλά, ναι. Καραϊσκάκι. Όχι, Καραϊσκάκι δεν πήραμε κύπελο. Φιλαδέλφια. Όλο Καραϊσκάκι λέω. Το έχω γράψει κιόλα. Το έχω περιγράψει αυτό. Ήσουν δηλαδή το 2001. Είμαι στα αεροδρόμια. Εγώ είμαι στα αεροδρόμια. Ο ρεπόρτερ Α. 13 Μαΐου στο αεροδρόμιο. Εδώ ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι έκανες 13 Μαΐου του 2001, φίλε. Ναι, στο αεροδρόμιο. Ήμουν κλειδωμένος έξω από το σπίτι μου. Γιατί ο συγχωρεμένος με κλείδωσε απ' έξω. Έβαλε και το σύρτε και έγραψε να πας να κοιμηθείς στην Τούμπα. Το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές. Ναι. Ξέρεις πω τι έχει γίνει εδώ μεταξύ. Τι κακό μας έχετε κάνει εκείνη τη μέρα. Έκανες και περιγραφή. Τα πάντα, ρε φίλε. Και το με τον Καζναφέρι το 2-4 που έχει χάσει, εγώ περιγράφω. Στον με βροχή, καθημερινή ήταν. Στον Δευτέρα, πολύ ωραίο μάτς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ο Γάτος και τέτοια. Και το τρώει το χούρο, το τρώει. Πολύ ωραίο μάτς. Εξαιρετικό. Εγώ περιγράφω. Τι περιγραφές πώς ήσουν, κανονικά. Καλώς ήμουν. Καλώς ήμουν. Εντάξει. Ναι. Και αντικειμενικός. Πίεση στο γήπεδο. Όχι. Καμία. Ακόμα. Θα σου πω, η πίεση όταν ήμουν αγωνιστικό χώρο σε ένα παιχνίδι. Μια που είμαστε σε αναμνήσεις σήμερα, ναι. Στείλτε μηνύματάκι αν θυμάστε κάτι ιδιαίτερο και θα κερδίσει το καλύτερο μήνυμα γυαλί ηλίου από το Opticon Express. Έτσι, μπράβο, να δώσουμε. Ασλαμίζω. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο της χρονιάς, θα είναι γούρικο αυτό. Η πίεση, φίλε, σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν θυμάμαι τον Κόπτη. Α, φίλε, το Γάκη. Το Στέλιο, νομίζω. Ή ο Στέλιος ή ο Γάκης, το τους μπερδεύω. Ναι. Είχαμε αναπτύξει σχέση, ήμασταν φίλοι τότε. Γιατί καθόντουσαν ακριβώς κάτω από τον booth που περιέγραφα. Ναι. Εκεί είχαμε αναπτύξει σχέση. Είχε κοπανίσει κανένα δύο φορές τα τέτοια, αλλά όχι σε μένα. Νομίζω. Αυτή ήταν χορηγή του ΠΑΟΚ το 85, ξέρεις, στο μπάσκετ. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ωραίοι τύποι. Και ο Στέλιος και ο Γάκης. Ειδικά σε αγώνα βόλεμ παίζει με τον Ολυμπιακό και δεν παίζει καλό διαιτητής. Όχι, δεν παίζει καλά τον ΠΑΟΚ, θα σου πάρει τη σκάλα. Έτσι έχει πει. Εγώ σου λέω ποδόσφαιρο. Μια φορά θυμάμαι έχει χτυπήσει το χέρι του στο booth σε άλλον συνάδελφο, ο οποίος τώρα είναι στην Νόβα. Καλός φίλος. Και είχε σηκωθεί το κινητό λίγο ψηλά. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ δεν είχα ζητήματα. Στον Άρη, τότε στην καλή εποχή Κοντομινά, περιγράφει συνάδελφος από την Αθήνα το παιχνίδι Άρης ΑΕΚ. Ποιο μάτς? Είναι 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Τότε που έγινε τα ιστορία με τον Ντέμι, με τους οπαδούς. Όχι, με Τενέο Άρης εκείνη τη χρονιά. 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Έχει και οπαδούς της ΑΕΚ στο γήπεδο. Και βάζουν φωτιά και οι φίλοι του Άρη σε κάτι καρεκλάκια και οι ΑΕΚτζίδες στην ένα τότε στο πέταλο. Και έχει διάφορες φωτιές μέσα στο γήπεδο να καίνε μετά το 0-3, έχει γίνει επεισόδια κτλ. Παραδοσιακό. Και βγαίνω, είμαι αγωνιστικό χώρο και βγαίνω μετά το τέλος του αγώνα στο δελτίο ειδήσεων του Α με Νίκο Ευαγγελάτο. Ευαγγελάτος, Φόλα, IGG φυσικά. Αλλά είναι το κανάλι του Κοντομινά που έχει τον Άρη.
Οπότε είναι προσεκτική γενικότερα. Και βγαίνω και είμαι ζωντανά στο δελτίο, live. Και μου λένε, φυσικά, θα πας και θα από πίσω να φαίνεται φωτιές το background σου. Και πάω και εγώ και ξύνομαι. Α, έχει τέτοια, βέβαια, πάντα σου τέτοια στον Αλφα. Σου πω η άλλη ιστορία με τον Γκάλι μετά. Λοιπόν, καθόμαστε και τα λοιπά. Λέω καλησπέρα εδώ από το Κλέαν της Βικελίδης. Δυσάρεστα γεγονότα, μου σου του. Και βλέπουμε εδώ και τις μου λέει αυτός από το στούντιο, λέει, και βλέπουμε τις φωτιές των φίλων που άναψαν οι φίλοι του Άρη. Και λέγω, αυτή τη στιγμή βλέπουμε... Πας προς την ένα, εσύ. Όχι, όχι, μα ήμουν στην ένα. Βλέπουμε τις φωτιές που άναψαν οι φίλοι της ΑΕΚ, του λέω. Μου λέει αυτός, μα... λέω... Εδώ είναι η πτήρα ένα, λέω πίσω. Γιατί ο Βαγγελάδης ήταν ποτέ έτσι... Τότε πάει, είχε διάφορα με την ΑΕΚ, είχε... Είχε αγάπη. Νομίζω και η ΑΕΚ ήταν στο Digital τότε. Με Μάκη Ψωμιάδη. Τροχανάς. Δεν ήταν το Τροχανάς. Είχε φύγει. Νομίζω Ψωμιάδης ήταν τότε. Πάνε τον Άρη μας ψηλά. Ωραία, σύνθημα και αυτό. Όχι, δεν είναι το Τροχανά, δεν το έχει πει. Ποιο? Τον Τροχανά. Να το έχουν πει αυτό. Συνεδρία, δεν θυμάσαι που ήταν ο Τροχανάς και να λαμβάνει τον Άρη. Πάνε τον Άρη μας ψηλά, ναι. Όχι, στο σύνθημα δεν το είπαμε στο γήπεδο. Αυτό εννοώ. Τον Άρη μας ψηλά, ο Τροχανάς τώρα σιγά. Λοιπόν. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό. Και το άλλο που θυμάμαι, ναι, για πίεση που λες, ναι, είναι σε παιχνίδι πάλι τέτοιο. Η Άρης Ολυμπιακός είναι κτλ. Επί κοντομινά που γινόταν οι μπούκες και μεταδίδει ο συνάδελφος. Και ξαφνικά είμαι αγωνιστικό χώρο και βλέπω τα ακουστικά να προσγειώνονται δίπλα μου. Γιατί τότε δεν ήταν. Ήταν τα μπούθ εκεί πέρα, ήταν πολύ κοντά. Ναι. Και βλέπω παίρνουν τα ακουστικά δίπλα μου. Τα είχαν κόψει. Ναι. Τα είχαν πάρει και τα είχαν κόψει έτσι. Χρακ! Και συνέχισα για ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό. Δεν μπορεί, λέει αυτό, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ποιο είναι αυτό με ένα πετροπόλεμο που 0-4 καθημερινά. Το 0-5 είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Άρης Ολυμπιακός. Ναι, 1-5, 0-5. Τελευταία τέτοιο, αγωνιστική που έπαιρνε και κλεισμένο τον Όχι, ένα νυχτερινό θυμάμαι, μεσοβδόματο πάλι. Πάλι με πέτρες και που διακόπτει. Εκείνο είναι 0, εκείνο είναι στην Καλαμαριά. Όχι στην Καλαμαριά, Χαριλάω σου λέω. Χαριλάω μια χρονιά. Κάποιον ήταν να διώξετε εσείς. Γράντα, το Γράντα, το Γράντα. Με το Βαράσχο. Με το Γράντα τότε. Δεν θυμάμαι. Όσο διακόπη, θυμάμαι. Που ήμουνα στον Α, που ήμουνα ή αγωνιστικό χώρο ή μετάδοση. Ναι. Συνήθως αγωνιστικό χώρο ήσουνα. Συνήθως ήμουν αγωνιστικό χώρο στον Άρη. Ήμουν ρεπορτεράρη. Α, ναι. Γιατί στέλναν την Αθήνα τότε. Α. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ο Καρμύρης έκανε. Καρμύρης έκανε πολλά μάτς. Πώς τον λέγα τον άλλον. Αλευρόπουλος. Ο, δεν έκανε. Δεν έκανε. Ο Αλευρόπουλος, σου πω λοιπόν ιστορία μια που το λες. Παίζει πάω Κάρι στο μπάσκετ. Το πρώτο μάτς που γυρίζει ο Γκάλης. Πρώτη φορά που ήρθε ο Γκάλης ξανά στο παλέ, μετά που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και έγινε όλα, είναι το πρώτο μάτς που γυρίζει ξανά στο παλέ. Με ένα δερμάτινο μαύρο πέτσινο που φορούσε και τα λοιπά. Και τότε όλα τα κανάλια, live στο Δελτίο Ειδήσεων και τέτοια. Εκείνη η εποχή δεν υπήρχε ίντερνετ και τέτοια. Εγώ μεταδίδω στο ραδιόφωνο του Α το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Μεταδίδω κανονικά το παιχνίδι. Ναι. Θυμάσαι χρονιά. Δεν θυμάμαι. Ποια η χρονιά που γύρισε ο Γκάλης. Πρέπει να το 2002-2001 εκεί. Ναι. Το 3 νομίζω έφυγε από τον Α. Λοιπόν, με έφυγαν. Λοιπόν, και είμαι στο. Και μεταδίδω το παιχνίδι. Στο ραδιόφωνο του Α, όχι στο Μετρόπολης. Ναι. Στο ραδιόφωνο του Α. Ναι. Με παίρνει στο ημίχρονο Μαλέλης. Σταμάτης Μαλέλης, τον έχεις ακουστά. Ναι, από την Αθήνα. Πολύ... Τα τελευταία χρόνια. Βγάζει και βιβλία αυτός και τέτοια. Βγάζει και βιβλία. Τρελός κανονικός να ξέρεις με τη δουλειά. Απίστευτος. 50 τουλάχιστον. Είναι, ναι. Τότε ήταν ο άνθρωπος που απέλυε τους πάντες. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, σε 5 λεπτά και σε έξω για live. Στην τηλεόραση του Α. Λέω, κάνω μετάδοση στο ραδιόφωνο του Α, όχι στο ραδιόφωνο του Φουφουτού. Το ίδιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Σε 5 λεπτά να σε έξω. Παίρνω τον Αλευρόπουλο, προϊστάμενος στο αθλητικό. Κάνε τη μετάδοσή σου, μην ασχολείσαι με αυτό, να λέει, είναι αλλού. Συνεχίζω, εγώ κάνω μετάδοση. Τελειώνει το παιχνίδι, με παίρνει ο Μαλέλης, μα πολύ! Μα λέω εγώ δεν... Πρώτη μου μέρα στον Α ήταν αυτή. Πρώτη μου μέρα. Δύο φορές πήγες στον Α. Όχι, πρώτη μου μέρα ήταν αυτή. Ναι. Η πρώτη μετάδοση που έκανα και το πρώτο μου live τέτοιο. Ναι. Την πρώτη μέρα με απέλησε. Μα λέω, μου είπε ο κύριος Αλευρόπουλος, εγώ τι σου είπα και τα λοιπά. Και πώς γίνεται ρε φίλε, έχουν στηθεί όλες οι κάμερες στην μπροστινή πλευρά του παλέ για να βγει live όταν βγαίνει ο Γκάλης να τον κάνουν δήλωση. Ναι. Και εγώ, μέσα στο γήπεδο. Ναι, αλλά μπροστά. Ναι. Και εγώ επειδή έχω κάνει μετάδοση, δεν έχω προλάβει και είμαι με την κάμερα πίσω. Μπροστά, το λες πού μπροστά, εκεί πέρα που μπροστά είναι. Που μπαίνεις από την μπροστά πλευρά και η πίσω πλευρά που είναι το. Κουρτίνες. Ναι, εκεί παλιές. Μπράβο. Ναι. Το που είναι οι φιλοξενούμενοι που πάνε εκεί πέρα. Οι 10. Μπράβο, εκεί δεν ξέρω πια. Εκεί που δεν έχει κερκίδα. Ναι, οι 10 είναι εκεί. Δίπλα στα δημοσιογραφικά.
Ποια είναι εκείνη, όχι 10. Δίπλα στα δημοσιογραφικά που είναι το γηπεδάκι το άλλο. Από πίσω, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, από αυτή την πλευρά. Εντάξει, ναι, εγώ νόμιζα απέναντι, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Η μπροστά είναι αυτή που, ναι, που παίρνουν, ναι, όλοι. Ναι, ναι, που είναι το πέταλο. Ναι. Που είναι το πέταλο, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Εγώ σου λέω είμαι στην άλλη πλευρά. Ναι. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι είναι στην άλλη πλευρά. Ναι. Στημένοι και περιμένουν. Και ο Γκάλης φεύγει από πίσω, που είμαι μόνος μου. Ποιος βγαίνει? Ο Γκάλης. Ναι. Και φεύγει από την πίσω πλευρά. Ναι. Και έχω αποκλειστικό στον Α, που τότε μετρούσε. Δεν είναι όπως τώρα που είναι όλα τα site κτλ. Και έχω αποκλειστικό. Ενώ κάνουμε λοιπόν αποκλειστική δήλωση τον Γκάλη, πάλι απολυόμαστε. Γιατί φύγαμε το ραδιόφωνο. Άκουτε. Και δεν με νοιάζει. Βρες έναν τρόπο να τα κάνεις και τα δύο. Και τα δύο. Πώς να κάνω, ρε φίλε, μετάδοση στο ραδιόφωνο και live στην τηλεόραση? Πώς γίνεται και τα δύο? Πάρα πολύ ωραία χρόνια αυτά. Στο μεγάλο Α. Και σου είπα, έχω τον Κασναφέρι με το 2-4. Πολύ ωραία μετάδοση εκείνη. Ευχαριστήθηκα. Ναι. Αλλού Καφτατζόγλου και τέτοια. Ναι, Ηρακλής Γενιών. Αγωνιστικό χώρο. 0-0. 0-0, ναι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ηράκλειου, δεν μα πει ο Ασλάμα τώρα. Ναι. Είμαι σε σπάνια γεγονότα δηλαδή. Ναι. Μοναδικά γεγονότα. Με αυτού νομίζω αποκλειστήκαν μετά. Χάσανε ένα 0, κάτι τέτοιο. 0-0. Νομίζω προκριθήκανε. Με το 0-0 εδώ ή όχι. Και παίξανε μετά με Καζεσλάουτεν. Και χάσανε. Το 2-3. 2-3. 2-3 κερδίσαν εκεί. 2-3 κερδίσαν εκεί και χάσανε εδώ. Πρώτο μάτι ήταν εδώ. 0-2. 0-2-0-3, κάτι τέτοιο. Και επαναληπτικό 2-2-0-2-3 νομίζω το κάνει ο Ηράκλειο. Νομίζω. Εκεί κέρδισαν 2-3. Αλλά ήταν σίγουρα επαναληπτικό. Να μας πούνε εδώ οι φίλοι. Λοιπόν, αυτά είναι, εντάξει. 3-3,5 χρόνια και έχω κάνει πολλή επαρχία, φίλε. Ναι. Β' Εθνική είχε τότε ο Α. Πού? Πολύ Καστρό, Λάρισα, Κιλκής, Κασάνδρα. Δεν βαριώσουν. Κασάνδρα. Ναι. Στο γήπεδο της Κασανδρίας, που μετά την πήρε την ομάδα και την πήγε στο Βόλο ο δήμαρχος. Παπαγιάννη το λέγανε το δήμαρχο. Λοιπόν, έχω κάνει πολλή επαρχία. Τι να βαριέμαι, ρε φίλε. Πριν από 15 χρόνια, 25 χρονών, το καλύτερό μου ήταν. Ναι. Το καλύτερό μου. Και πας και πήγαινε ως Άλφα. Είναι πολλές φορές αυτό που λέει ο Γιωμάρης και έχει δίκιο. Ρε φίλε, πας για μια περιγραφή αγώνα, έτσι. Δεν σου λέω τώρα είναι η ομάδα σου. Εντάξει. Ξέρεις σχεδόν τα όλα πάντα. Όλα πληρωμένα, φίλο Άλφα. Ναι. Άλλα τα πληρωμένα. Ναι. Πρέπει να ασχοληθείς όμως και με τις ομάδες, έτσι. Πας να περιγράψεις. Σαν να με στέλνεις εμένα αύριο να πάω να περιγράψω Νίκη Βόλου. Είμαι σίγουρος ότι ο Ασλαμής τότε με ξεφώνησε. Γιατί θα έλεγε, ας πούμε, είδαμε χθες περιγραφή. Κυλκυσιακός Λάρισα. Ναι. Με Σαλπιγκίδη, ναι, η Λάρισα. Πες ότι δεν είναι Δημήτρη. 0-2. Ναι. Πες ότι είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ. ο γρήγορος επιθετικός Δημήτρης Σαλπιγκίδης. τέτοια παιχνίδια. Ο 13-1, έτσι λέγαμε εμείς. Ο 10-2 και τέτοια. Τέτοια παιχνίδια. Έχω κάνει το Σαλπιγκίδη. δανεικό, έπαιζε στη Λάρισα τότε. Ναι. Τον έκανα περιγραφή. Κυλκυσιακός Λάρισα και παίζαν στο Πολύκαστρο. Ναι. Και θυμάμαι. Είχε ωραία, και Αρισαίους. Είχε, ναι. Είχε και πολλούς κιόλας. Πολλούς, ε. Και πολλούς κιόλας. Αλκαζάρ έχεις πάει. Πώς δεν έχω πάει. Σε ποιο, την πρεμιέρα, το 1-1. Ποια είναι ένα. Μια πρεμιέρα, δεν είχατε παίξει 1-1 εκεί. Ναι, ήμουνα και σε αυτό. Σε πολλά έχω πάει. Πρεμιέρα από Β' Εθνική έρχοσαι. Με τέτοιο, με Γκιλέρμε και με Μούφα πέναλτι του Δικόζη μας σοφάρισαν. Ναι. 0-1 ο Άρης, 1-1. Okay, βλέπανε τον Άρη που ήταν τη Β' Εθνική και τον βλέπανε να τρέχουν οι Βραζιλιάνοι και του Όγιο. Του Όγιο. Χάμω, ναι. Και στο 2-2 ήμουνα. Ποιο 2-2? Με Αμπρέου. Ναι. Και στο καινούργιο τώρα, σε ποια γήπεδα. Σκεφτόμουν προχθές σε ποια γήπεδα δεν έχω πάει. Ηράκλειο. Έχω πάει πολλές φορές. Ναι. Και Ηράκλειο και. Πώς το Παγκρίτιο. Δεν έχω πάει στο Πλατανιά το γήπεδο. Καρεσκάκι το παλιό. Καρασκάκι το παλιό. Έχω πάει. Νοέμβρη. Δεν έχω πάει. Νοέμβρη 93. Αυλώνα και βγαίνω εξοδούχος. Εμείς Αυλώνα ήμασταν. Δεν πάω, λέω Καρασκάκι. Ολυμπιακός Άρης. Σταματάει το μάτι στο 20 από τη βροχή. Διακόπη. Σταμάτησε, τέλος. Πάει. Αυτό με τον Μπουγιουκλή. Μηδέν νομίζω ήταν εκεί. 0-1. Σου λέω το μάτι διακόπη λόγω βροχής. Τελείωσε. Ενώ ξεκίνησε στο 20 λεπτό. Την άλλη μέρα συνεχίστηκε. Δεν θυμάμαι τι είχε. Με γκολ νομίζω ή του Μπουγιουκλή ή του Μουρατίδη. Είναι σε ζώο, λέω 93-94, γιατί ήμουν Αυλώνα και μετά πάω σε ένα εκπάω. Ήταν πολύ καλό ο Άρης. Το τρώει ο Πουρλιοτόπουλος κάτω από τα πόδια του. Εκεί ψιλοβρίζουν και τα λοιπά, τι είσαι εσύ και το ένα και τα άλλα. Με είδαμε στο λέει εξόδου, παιδί μου. Τώρα λέω το φάμε και ξύλο. Δεν έφαγα, εντάξει. Τι είπε ότι είσαι. Καταλαβαίνει τώρα ο άλλο, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα σε δίνουν. Στην 21 ήμουν. Όχι στην σκεπαστή. Η 21 είναι απέναντι, δεν είναι σκεπαστή. Στην 21. Φιλαδέλφια έχω πάει μία φορά. 4-2 έχασε ο Άρης. Και αποκλειστήκαμε με χιόνια, σαν αυτά που θα βγουν από αύριο, 3 μέρες στην Αθήνα.
Πρέπει να, πότε ήταν, 99, θυμάσαι. Με Ρισάρ Ταρντί ο Άρης προπονητή. Είχε φύγει ο Μισελ. Με Ρισάρ Ταρντί. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Χρονιές δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι παίκτες, προπονητές κτλ. Δεν θυμάμαι χρονιές. Άσχημη γυναίκα ο Μισελ. Κακά σχημη, ρούμπα. Έτσι λένε. Ρούμπα τη λέγανε. Θεά. Πρόσφατα έφυγε ο Μισελ. Α, ναι, σωστά. Τον θυμηθήκαμε. Βγάλαμε εδώ και τον Γιάννη τον Τόκα, το μεταφραστή του. Πόσο καιρό τον είχατε αυτόν? 4 μάτσα. Πολύ λίγο, Αγανάκτησε ο άνθρωπος με Ζαχουδάνη. Ήρθε με Κοντομινά, ρε φίλε, και σε μια εβδομάδα από Κοντομινά έγινε Ζαχουδάνη. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αγανάκτησε. Κάτσε, περίμενε λίγο. Είναι η χρονιά με τον. Το 1-4. Όχι. Με Φιερό είσαι εκεί. Εκεί δεύτερο γονιτή παίζει με Ιωνικό πάλι γκέλα. Τα έχετε εσείς αυτά. Κάναμε 1-1. Ναι, χ. 1-1, 0-10 ή τέτοιο. Φαντάρουσμα. Ναι. Εκεί τη χρονιά. Εγώ επίστρατο. Στο Πάο Κάρι. Φαντάρο. Στο Πάο Κάρι είμαι στο Σφελινό πάνω. Σε τέτοιο, σε περίπολο. Και ραδιοφωνάει και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ποιο γήπεδο δεν έχω πάει, αυτό προσπαθώ. Δηλαδή, Καζάρ πήγες, δηλαδή. Δεν είχα πάει Ριζούπολη. Ναι. Και πήγα φέτος. Ναι. Δεν είχα πάει ποτέ Ριζούπολη. Καλά, Περιστέρι έχω πάει καμιά 70 φορές. Εγάλεο, καλά, μιλάμε τώρα πάνω. Εγάλεο δεν έχω πάει. Α, όχι, ξέρεις τι έχω πάει. Έχω πάει. Σε ποιο? Χαϊδάρι Άρης. Ναι. Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, ναι. Που μπερδεύεται ο συγχωρεμένος. Που το λέει. Τέλος πάντων. Το έχεις ακούσει αυτό. Όχι. Στον γκολ του Βελόνη. Ναι. Βάζει το γκολ. 1-2 ο Άρης λέει. Έχει συγχωρεθεί ο συνάδελφος. Και προσπαθεί να πει το Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Ναι. Και το λέει μαύρος. Τέλος πάντων. Προχωράει παρακάτω. Το τελειώνει δηλαδή. Δηλαδή μου το λέει κάπως όπως του βγαίνει. Ναι. Έγινε το σκηνικό. Εκεί είχα πάει στο τέτοιο. Είχα πάει Ιωνικό. Πολύ ωραίο γήπεδο του Ιωνικού. Προοδευτικής έχω πάει. Ναι. Προοδευτική. Είχαν ξέρω μέχρι και πριν λίγο. Από Αλφα Εθνικής τώρα ποιο δεν έχουμε πάει. Τώρα θα σου πω. Λιβαδιά έχω πάει. Λιβαδιά, Το παλιό της Λιβαδιακού. Πιάσανε δικό μου Κατσαβίδη και λέει τι είσαι εσύ, ηλεκτρολόγος για τους πυλώνες. Ακού τώρα. Έχω πάει σε αυτό εδώ πέρα. Είχε και πιο παλιό. Σε αυτό τέλος πάντων που βάζω εκτός έδρας εκεί πέρα. Που ήταν όρθιοι ρε παιδί μου, που είχε και αυτοκίνητα. Ναι. Θυμάσαι. Τώρα σου λέω η Τίλα. Είχαν έρθει ένα μάτι σε πολύ κόσμο, είχε ο Άρης ένα παιχνίδι. Πάρα πολλά πούλμαν που έγινε χαμός. Και δεν θυμάμαι αν είναι το 2-0 που χάσαμε ή το 0-2 που κερδίσαμε. Ένα από τα δύο είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Mm. Που είχε πάρα πολύ κόσμο. Το 0-2 πρέπει να είναι με Ντούσκο. Λεωφόρο. Α, το Λεωφόρο δεν έχω πάει. Δεν πήγες. Στο μόνο γήπεδο που δεν έχω πάει είναι Λεωφόρο. Γιατί όποτε έχω πάει με Παναθηναϊκό ήταν ο ΆΚΑ. Ναι. Καραϊσκάκη είπαμε πήγαμε. ΑΕΚ πήγα μία φορά μόνο σου λέω στη Φιλαδέλφια. Πολλές φορές ο ΆΚΑ. Τούμπα έχω πάει. Και αν έχω πάει, Τούμπα. Τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνω. Δεν ξέρω γιατί. Σε διάλειμμα πρέπει να πάω, ε. Ναι, τώρα. Πού άλλο. Α, τα βρούμε. Αλκαζάρ πήγα. Αλκαζάρ, είπαμε αυτό. Τι άλλες ομάδες έχει, ρε φίλε, τώρα. Έχει καινούργια. Γιάννενα, έχεις πάει. Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Ξάνθη, το παλιό. Και στο παλιό της Ξάνθης έχω πάει. Ναι. Ωραίο το παλιό. Ωραίο. Και έμενα στο Έλενα. Νέα Σμύρνη. Χαιρετίσματα. Νέα Σμύρνη έχω πάει και έχω φάει το καλύτερο ντου. Ναι. Στη Νέα Σμύρνη. Στημένο από την πρώτη στιγμή. Γιατί τότε είχες χαρτί που έδινες άδεια στην πόρτα. Ναι. Για να μπει μέσα. Δεν έχει μια ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ είχα άδεια του Μετρόπολη τότε. Τη χρονιά που έπεσε ο Άρης είναι. Και στον γκολ του Σανχούρχο, στο 0-1, αντιλαμβάνομαι ότι θα φάω ντου. Το καταλαβαίνω, θα με ορμήξουνε. Ναι. Και τι κάνω. Την ώρα της μετάδοσης, κλείνω το τηλέφωνο. Αμάν. Δηλαδή μπαίνει το γκολ. Εγώ λέω, η μπαλιά που βγαίνει από τα δεξιά κτλ. Βλέπω ότι μπαίνει και το κλείνω. Δεν έχω περιγράψει. Το κλείνω το τηλέφωνο και κάθομαι. Για να μην δουν, ε. Και από κάτω ακούγεται. Τι φωνάζεις ρε στον κόρε του Άρη. Δεν έχω πει τίποτα, το έχω κλείσει. Mm. Και τρώω καμιά 54 καφέδες στο κεφάλι. Oh. Φορούσα ένα γκρι σακάκι και γίνει καφέ. Πάει, δίπλα η αστυνομία να με κοιτάνε έτσι οι αστυνομικοί. Λέω τι κοιτάτε. Και πάει ένας να με. Πάνε να μπουν μέσα. Κανονικά. Και όπως είναι έτσι από πάνω, όπως είμαι από πάνω, κοπανάω έναν πάνω να πάρει την τσάντα. Το κοπανάω έτσι από πάνω και εκεί γίνεται το χαμός. Έχουν ορμήξει μέσα και με έχουν κλειδώσει την πόρτα απ' έξω. Mm. Μεγάλες στιγμές στη Νέα Σμύρνη. Ωραία, και την έχω σπάσει. Στο κλειστό Νέα Σμύρνη έχεις πάει. Μπάσκετ. Όχι, σε τέτοια τόσο επικίνδυνες καταστάσεις. Όχι. Έχω πάει σε άλλο ιστορικό παιχνίδι για τον Άρη. Σεφ. Στον Παπάγου. Με το Σούμποντιτς. Εκείνο το μάτς. Έλα, θα μου πεις περιλυπώμαι μετά. Έπαιζε Κυριακή ποδόσφαιρο και Σάββατο μπάσκετ. Και έχω πάει και για τις δύο μέρες. Ναι. Και έχω πάει σε αυτό το μάτς. Θα σου πω ότι έγινε στο Σεφ το 99.
Μαζί μας έχουμε και κρεαταγοράνη Γρήτα. Όπα. Πού βρίσκεται? Πού βρίσκεται? Στον δρόμο ανάσα της πόλης. Βασιλής Όλγας 168. Εδώ και 10 χρόνια είναι εκεί απίκο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 410 858. 10 χρόνια κρεαταγορά Νιγρίτα. Μπαίνεις μέσα από τι κρεάτο, πραγματική. Έτσι. Διαλέξεις μπριζόλα. Την μπριζόλα Αρμάνι. Αυτή είναι εδώ που μυρίζει όμορφα. Αυτά. Έτσι. Ο 164 κακίες. Ναι. Δεν θα είναι, λέει. Δυστυχώς το 19 δεν θα είναι ευτυχές για όλους. Να δεις τη επαρχία που θα έχει. Ετοιμάσου. Oh, oh, oh. Το πρώτο μήνυμα της χρονιάς είναι αυτό, πρόσεξε. Ο 164, σε αυτά δίνει σημασία ο Μάριος, ξέρεις. Πρώτη γραμμή της χρονιάς, πρώτο μήνυμα της χρονιάς. Καταγράφηκες 164. Πήρες τέτοια τα ηνία. Πάμε στο break. Η εκπομπή Αναμνήσεις Αναγυρίζουν είναι μαζί σας. Μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε και εσείς τις αναμνήσεις σας. Για κάποιον με ρωτάει με τα γραφικά και τα λοιπά, με ρωτάει για το Βέλεθ. Ότι τα Αραγώνα λέει θέλει το Βέλεθ. Πολύ ωραία, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020. Είναι πληρωμένος μέχρι και το. Έχει πάρει και το Γενάρη. Μπορεί να δώσει καμιά 500 χιλιάρια να τον πάρει άμα θέλει. Ταραγώνα. Ταραγώνα. Γιατί να φύγει. Τι? Γιατί να φύγει. Γιατί θα πάει στην πατρίδα του εκεί, στην Ταραγώνα. Τι γιατί να φύγει. Γιατί θα φάει. Γιατί πέφτει την Πινελίκη. Πού παίζεται τώρα. Αν ισχύσει αυτό που είχε αποφασίσει η Λίγκα στην Ξάνθη. Α, κανονικά δηλαδή θα γίνει. Έτσι έχουν αποφασίσει, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα. Γιατί 7 του μηνός έχει Ολυμπιακός, έχει κάνει μια ένσταση Ολυμπιακός. Που θα εκδικαστεί. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξουμε πρώτα το, το παιχνίδι που έρχεται. Δηλαδή, ο Άρης θα παίξει με τη Λαμία. Ναι. Να σου το πω έτσι, να το καταλάβεις. Και μετά να γίνει εμβόλυμη να γίνει Ξάνθη, γιατί τον συμφέρει με βάση τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Τον συμφέρει γιατί παίζει ευρωπαϊκό και έρχεται μετά στην Τουμπάρα. Και με, πάλι θα έπαιζε. Άλλο πριν. Θα το έπαιζε πρώτα στην Τουμπάρα. Και μετά το ευρωπαϊκό και μετά θα παίζαμε την ΑΕΚ. Το ίδιο πράγμα για τον Ολυμπιακό, αν το σκεφτείς. Γιατί θα το είχε το ευρωπαϊκό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ναι. Ενώ τώρα θα το έχει πριν από τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει όμως τον επαναληπτικό. Νομίζω ότι τον συμφέρει κιόλας έτσι. Έχει τον επαναληπτικό όμως. Α, είναι δύο. Στο... και του άλλη θα τον είχε. Θα τον είχε μετά την ΑΕΚ. Ναι, αλλά αυτό σκέφτεται που θα πάω, πότε θα πάω στην Τούμπα. Αυτό σκέφτεται ότι έχω και πριν τον ΠΑΟΚ και πριν την ΑΕΚ. Άλλο να έχει το παιχνίδι στην Τούμπα και μετά το ευρωπαϊκό και άλλο πρώτο ευρωπαϊκό. Και μετά στην Τούμπα. Σωστό και αυτό. Προφανώς. Γιατί αυτό την έχει και στο Καραϊσκάκι ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει, αλλά άλλο τώρα στην έδρα σου. Εντάξει, διαφορετικά. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί το ταξίδι το έχει, θα το έχει πριν την ΑΕΚ. Ενώ τώρα θα το έχει πριν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστό. Εντάξει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν έπρεπε να ισχύει το συγκεκριμένο. Θα βρίσκουν και μαλώνουν αυτοί τώρα για το πότε θα οριστεί το κάθε παιχνίδι. Γίνεται το κακός χάμος. Μας φύλαξε πότε θα οριστεί το μάτσο. Εγώ σκέφτομαι τον Κακομίδο να σλαμά. Γκελάρι City. Λέει άντε τουλάχιστον η Τότεναμ. Κάνει ένα 0 η Τότεναμ με τη Γουλφς. Πάρ' το 1-3. Γι' αυτό δεν ήρθε σήμερα, μου φαίνεται. Και άνοιξε όμως προχθές η Τότεναμ μέσα στο Κάρντιφ. Αλλά έχουμε ξεφύγει πολύ. Ε. Στο Κάρντιφ. Ναι. Ποιο Κάρντιφ, ρε φίλε. Ναι. Οι άλλοι τα παλιόμενα, τι έγινε, ξαφνικά μεγαλουργούνε. Η United. Ναι, ρε φίλε, πώς φαίνεται μερικοί. Έφυγε... όταν δεν θέλουν να προπονητή και παίκτες, είναι και βρεγμένη σανίδα. Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Τόσο σε τόσο, τέτοιο βαθμό, ρε φίλε. Φυσικά. Και δεν είναι και εύκολα τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, γιατί τα προηγούμενα τι ήταν. Πόσες χάντες, φίλε, και πόσες σανίδες. Ήταν μαλωμένος μόλις, ρε φίλε. Μόλις. Τέλος πάντων. Το 2310-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Όσοι έχετε επιστρέψει και έχετε διάθεση, θα πάμε με αναμνήσεις. Σε ποια γήπεδα έχετε πάει και σε ποια δεν έχετε πάει στην Ελλάδα και θα θέλετε να πάτε. Α, δεν πήγες λεωφόρο. Μόνο λεωφόρο δεν έχω. Από ποια άλλα μάτσα είναι, ποια άλλε ομάδε είναι. Στην αδελφία είπαμε, ναι. Ποιε άλλε ομάδε είναι τώρα. Σούπερ Λίγκα, κάτσε να ανοίξω. Λιβαδιά είπαμε, Λάρισα. Δράμα έχει πάει σίγουρα. Ναι. Ναι. Σέρε κτλ. Εδώ Βόρεια Ελλάδα, πού δεν έχει πάει. Καβάλα, έχω πάει επικά παιχνίδια. Στο Καβάλα πάω. Α, όχι, εκείνο το Καβάλα Άρη στο κύπελο. Στο Καβάλα Άρη που ήταν οι παοξίδε, ναι. Εκεί σου έχω πει, σας λέω όλο ιστορίες εγώ, εκείνο το μάτς, είμαι εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι. Ναι, για πες μας, να μάθουμε. Και έχουμε πάει... Τώρα, περιμένει η γραμμή. Έχουμε μισό λεπτό η γραμμή. Έγινε πολύ μεγάλο διαφορετική ιστορία. Έχουμε πάει 2 ώρες πριν το επικό αυτό παιχνίδι, ναι. Καβάλα Άρης, που Άρης θέλει το αποτέλεσμα για να πάει τελικό. Ναι. Πρώτο μάτς ήταν. Το δεύτερο. Α, δεύτερο. Ποιο ήταν το δεύτερο που ανεβαίνει να πάρει στο λεωφορείο. Στο... αυτό. Αυτό το μάτσι είναι. Αυτό είναι. Όχι με την Ξάνθη. Αυτό είναι. Καβάλα Άρης. Μάλιστα. 3-1 εδώ. Ναι. Και πάμε εκεί. Και έχουμε πάει 2 ώρες πριν το μάτσι στο γήπεδο. Ναι. Για να πάμε νωρίς και τα λοιπά. Ναι. Γιατί ξέραμε θα γίνει μανούρα. Μας είχαν πει. Θα έχει μανούρα. Πάμε να πούμε. Δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες ακόμα.
και ανοίγουν 2 ώρες πριν το μάτς. Πάμε να μπούμε. Και βλέπουμε 100 μαυροφορεμένους. Έτσι είναι οι καβαλιώτες. New Wave άδες. Κουκουλοφόρους η μισή. Έτσι, έτσι κυκλοφορεί. Ένας από αυτούς προχωράει. Ναι. Ήρθε από το παλιό. Μπροστά, τώρα είναι μπροστά στα μάτια μου. Δεν μπορεί ναι. να το αφισιτήσει κανένας αυτό. Ναι. Εγώ και άλλοι 2 συνάδελφοι είμαστε. Ναι. Πού είσαι, παιδιά? Μάκης Ψωμιάδης στην πόρτα. Oh, πάει το Παοξάκι. Ζήκε Βασιλιά. Παοξάκι, κανονικό. Ναι. Γεια σου, πρόεδρε. Ήρθαμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Μας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Περάστε. Και είμαι ακριβώς δίπλα. Και είμαι έτσι. Με κουκούλα κι εγώ και τα λοιπά. Κρυμμένος κανονικά. Λέω, ένας θα με δει τώρα. Αλλά ήταν από εκεί. Ναι. Της περιοχής. Ένας, λέω, θα πει. Και θα γίνει, λέω, αιμακιά μου τώρα εδώ πέρα. Θα τρώμε ξύλο 2 μέρες. Τέλος πάντων, περάσαν τα παιδιά, φυσικά χωρίς εισιτήριο. Μπήκαν να βοηθήσουν την ομάδα. Μπήκαν, 20 λεπτά τα κάνανε ό,τι κάνανε. Φύγανε και μετά τον γκολ του Κόκε. Δεν είχαν άλλο να βοηθήσουν. Αυτό ποια χρόνια, το 10. Δεν θυμάμαι χρονιές. Όχι, ο τελικός με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο το 10. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάμε στην γραμμή. Πάμε στην γραμμή. Πρώτη γραμμή της χρονιάς. Ναι, της χρονιάς, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και παοξίδικη χρονιά. Ω, με τα γαμάτα ξεκινάμε. Τι άλλο θέλουμε. Με 164 μηνυματικά και τα γαμάτα τηλεφωνικά. Τα γαμάτα είναι καλό ποδαρικό. Γράφει το Μάριο. Τα παιδιά στην Καβάλα, κύριε Τσαλτίδη, είχαν διαρκεία. Ήταν ωραίος. Πρόεδρε, ήρθαμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Περάστε, παιδιά. Πιστεύεις ότι ζει. Τι, 100%. Αυτός ήταν ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Είχε γίνει και μια ανακαίνιση εκεί στα αυτοκίνητα. Πάμε στο άλλο για τα γήπεδα. Ναι. Λύκη πήγες. Πήγα και Λύκους, ναι. Ωραίος. Πάει να σε πικάρει. Ήλτεξ Λύκη πήγα, ναι. Με τις κάμερες που λες τους κλέφτες πιάνουν, έτσι, που είχες πει. Τους κλέφτες περσινούς που μας πήγαν το πρωτάθλημα τους πιάσανε. Πώς, δεν τους έχεις. Μες στα αποδυτήρια να γελάνε. Ναι. Που λέγαμε περνούσαν άσχημα. Είδες. Τους έχεις μέσα από δυτήρα και γελάνε, μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο τα χαμάτα. Το γύρισες εσύ, ωραία το γύρισες. Πάμε το άλλο. Τι άλλο. Την παραμονή έβγαλες πόνο για την ομάδα σου στο τραγούδι, ε. Έβγαλα, ναι. Ποιο τραγούδι, ε. Άκου τώρα. Μίσος δεν σου κρατώ, εγώ φεύγω από τα όνειρά σου. Και καλή τύχη όπου και να πας. Έτσι. Έτσι. Έβγαλες πόνο. Αυτό είπα, το καλή τύχη. Στα ακούει τα χαμάτα. Έτσι, τα χαμάτα, ρε φίλε. Είναι πιστός. Ακούμε, ακούμε. Τι γίνεται τώρα με το Δήμο, τι ποιο θα βγάλουμε τα χαμάτα. Πρόσεξε τώρα, ναι. Εχθές με ξεπατώσαν στη δουλειά, δούλεψα πρωτοχρονιά, ναι. 2 δρομολόγια, τι σκουπίδι ρε παιδιά, τι τόνους πήγαμε, τι γινότανε. Εντάξει, φάγανε οι Έλληνες, δε φίλε, στο Δήμο είναι. Στο Δήμο. Ναι. Όλο το καλό όμως ποιο ήταν, πέτα να δίναμε από το καραμέλο από εκεί από το λαδάρι από το τεχνείο. Τι πιπίνι, τι μύδι ρε παιδιά. Γι' αυτό σε έβγαλε ο Δήμος βόλτα. Έτσι παίρνουμε ροδιά και τα σκουπίδια. Σε βγάλε βόλτα. Να δουλεύω πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα. Έτσι. Σήμερα έχω ρεπό και σας ακούω. Ωραίος, ωραίος. Για δήμαρχο, ναι. Μύδι θέλω να βγω, μύδι, μύδι. Πω, είσαι νοτοπούλου είσαι εσύ. Να πάμε μπροστά. Έγινε. Ωραία έγινε, τα χαμάτα. Σας ακούμε. Καλά, καλημέρα. 107,4. Και να το λέτε. Και αν το λέτε και στους άλλους. Μπράβο, σωστός. Μπράβο, μπράβο. Yeah. Ωραία. Έγινε, bye. Μαζί μας έχουμε τις Rumen Calls. Έτσι. Πού βρίσκονται? Πού? Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Κάνα τσιμπούση προχθές εκεί. Oh, ναι. Χαμός έγινε. Ναι. Πολύ ψηταριά ο Βαγγέλης. Ναι. Άντε ρε. Rumen, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192229. Μπορείτε να τους βρείτε τις Rumen Calls και στο rumen.gr. Όπως επίσης μαζί μας έχουμε και την Βασιλική Ρετσίνα. Δεν τελειώνει ποτέ. Ένα μάτς, ένα γήπεδο δεν έχω πάει, φίλε. Ναι. Από την Αλφα Εθνική. Ναι, να πούμε όμως που είναι η Βασιλική Ρετσίνα. Α, πού είναι. Α, στη Μεσημβρία είναι. Έτσι, μπράβο. 7. 2-31-0, 7-13. 9-81. Άντε, μπράβο, απ' έξω τα ξέρεις. Αν είσαι η Βασιλική Ρετσίνα. Έτσι. Αυτά ήπια καμιά νταμιτζάνα Βασιλική Ρετσίνα προχθές. Ναι. Την παραμονή στο σπίτι με ασφάλεια. Ξέρεις καθόλου τελευταίες μέρες, ξέφυγες. Σε φαγητό. Ναι. Το έχω μίσει. Ναι. Δύο κιλά μέσα στο νερό. Το 2 κιλά είναι η αισιόδοξη πρόβλεψη. Αλλά ξεκινάει το πρόγραμμα. Εντάξει. Από αύριο πάλι. Είσαι, ναι. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το μοναδικό γήπεδο το οποίο δεν έχω πάει είναι ένα. Βλέπω εδώ από την Αλφα Εθνική. Αφού πήγες και Λεφόρο δεν πήγες. Εντάξει, πήγα στην έδρα του ΑΚΑ. Ναι, ναι. Πανετολικό έχω πάει στο Τάλιρο 5-1. Εκπληκτικό μάτς.
Ξάνθη είπαμε, Τρίπολη φυσικά, Πανιώνιο φυσικά, Λάρισα και στα δύο γήπεδα, Γιάννενα, Όφη, Λεβαδιακό, Απόλλων Σμύρνης προχθές είπαμε και τα λοιπά, Ριζούπολη. Δεν έχω πάει στη Λαμία. Ναι. Που ξεκίνησα να πάω φέτος και γυρίσαμε γιατί εκείνη τη μέρα έφυγε ο μπαμπάς μας. Δηλαδή είμαι στον δρόμο. Α, ήσουν, ε. Για πήρε η μάνα μου και τα λοιπά. Μία από τις 15 φορές που με έχει πάρει και μου έχει πει το ότι να δεν είναι καλά, δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Και στην αρχή ξέρεις, έχω ξεκινήσει. Και λέω, είναι το κλασικό που λέει με τους λύκους, το ξέρεις το λύκο και το πρόβατα. Ναι. Η μαμά μας έλεγε 15 φορές μας τον είχε δώσει εγώ πεθάνει τον παπά. Πού είχες φτάσει εσύ? Μέχρι τα Μάλγαρα πήγα. Πρόσεξε. Πήγα και λέω θα φύγω. Είχα ραντεβού με άλλους. Ναι. Και στο δρόμο ρε φίλε, ενώ λέω κλείνω το τηλέφωνο και λέω θα πάω. Μετά από 5 χιλιόμετρα με έκανε ένα... Δεν ξέρω τι με πιάσε. Αυτό που λένε το ένστικτο είναι τι είναι, τι είναι. Μου λέει πού πας. Πού πας αγόρι μου. Ναι. Γύρω πίσω. Και όντως πήρα τους άλλους και λέω παιδιά φύγετε, δεν θα έρθω. Και ήταν εκείνη η μέρα. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ βέβαια εκείνη η μέρα. Είχε συνέντευξη τύπου Γουλιέλμο στο πρωί. Όχι, γιατί πού ήσουν, γιατί μήπως είχες πολλή ώρα για να γυρίσεις. Ξέρεις, εκείνη η ώρα σου περνάει με την εικόνα. Συγκινήσε, κάνεις, εντάξει, αυτό λέω. Μα δεν είχε φύγει. Ήταν το πρωί και. Το πρωί ήταν. Απλά μας είπαν ότι είναι δύσκολα. Αλλά μας το είχαν πει στα τελευταία 16 χρόνια 15 φορές, δε φίλε. Και ξέρεις, δεν θες να το πιστέψεις κιόλας στην αρχή, αλλά εντάξει, τώρα το ξέραμε ότι είμαστε τα δύσκολα. Και είναι η μοναδική φορά που θα πήγαινε στο κήπεδο αυτό και δεν πήγαμε. Θα πας του χρόνου. Πού? Λαμία. Θα σωθεί. Εσείς? Εγώ Ευρώπη θα παίξω. Εντάξει, καλά. Τι θα παίξω, λες. Λαμία, θα σωθεί. Η Λαμία. Τη βλέπω δυνατή τη Λαμία. Φίλε. Πλάκα, πλάκα, πόσοι πέφτουν? Δύο. Πέφτουν τρεις συν ένας. Τρεις σούμπιτι. Τρεις σούμπιτι και ναι. Ένας παίζει μπαράζ. Μπαράζ με τον, με τον δεύτερο της Β' Εθνικής. Ναι. Α, τρεις. Άρα τρεις πιστεύω θα πέσουν. Ένας θα ανέβει. Τι ένας θα ανέβει? Ο δεύτερος θα χάσει τον μπαράζ. Ανάλογος ποιος θα ανέβει. Τι? Ανάλογος ποια ομάδα θα είναι στον μπαράζ και ποια ομάδα θα είναι τέταρτη από το τέλος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Σε Super League με τη Football League. Σε διπλά παιχνίδια. Εκτός αν είναι ο Βόλος δεύτερος που διπλά δεν νομίζω θα είναι πρώτος. Ή μόνο. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Νομίζω είναι διπλό. Καλά και μόνο να είναι. Ακόμα καλύτερα. Συμφέρει το αυτό που είναι από τη Β'. Το μόνο συμφέρει αυτό από τη Β'. Μια νύχτα και ό,τι γίνει. Εγώ θεωρώ ότι μόνο ο Βόλος μπορεί να κοντράρει τις ομάδες Super League και ο Βόλος θα βγει περπατητός πρώτος. Ναι. Κοίταξε, αν πεις ότι πέφτει ο Απόλλων και ο Απόλλων Αθηνών και η Λαμία. Λεβαδιά. Και ο Λεβαδιακός. Ο τέταρτος ποιος ήταν, Λάρισα. Θα παλέψει ο Όφη με τα Γιάννενα. Όφη Γιάννενα. Όφη Γιάννενα. Για μένα θα ήταν και ο Πανετολικός στο κόλπο αυτό, αλλά έκανε μεγάλη νίκη στο Βικελίδης, κέρδισε το. Κέρδισε την ΑΕΚ, δείχνει ότι είναι για κάτι παραπάνω ο Πανετολικός. Αν και είναι μαγική εικόνα και στο Βικελίδης η φάση με όλο αυτό που έγινε και με την ΑΕΚ σε ένα βαθμό. Αλλά εντάξει, αυτές είναι οι ομάδες. Νομίζω θα πέσουν σίγουρα ο Λεβαδιακός και ο Απόλλωνας. Και από εκεί και έπειτα Λαμία, Όφη, Γιάννενα, Λάρισα θα παλέψουν για την παραμονή. Και έχει πολλά προβλήματα οικονομικά ο Πανιώνιος. Πολλά προβλήματα. Πότε δεν είχε τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά επιβίωσε. Ναι. Επιβίωσε ο Πανιώνιος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτά είναι τα γήπεδα. Δεν ξέρω εσείς που έχετε πάει και που δεν έχετε πάει. Μπάσκετ, πού πάτε τώρα? Άρης Ήφαιστος, την Κυριακή. Πίνω και με εδώ, ο Χαμάν. Έχει πανηγύρι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πώς το χάσετε αυτό προχθές, τώρα. Πολύ ωραία ήταν. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Τέλος πάντων. Εκεί είμαι πολύ μέτρια, ρε φίλε. Τι? Πάρα πολύ μέτρια ομάδα. 28-45 ήταν, φίλε, το σκορ. Ναι, σου λέω, το βλέπα. Και μετά έφυγα. Καλά, πήγε πολύ ξύλο, βέβαια. Mm. Πολύ ξύλο. Μετά, είχε φάλο μπουχό, ο Παναγιώτου είναι εμετικός. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός είναι... Φίλε, ο Άρης είναι άχρηστος ως ομάδα φέτος. Είναι τραγικός. Αλλά αν δεν υπήρχε διαιτησία, δεν γυρίζει το μάτς. Το ξύλο που έχει πέσει το 28-45, αλλά εκεί δεν έχει και προσωπικότητες για παικτών να κρατήσουν λίγο την μπάλα κτλ. Ναι, ρε Χρυσάτα, πόσο ξύλο πολύ... να παίζει για να γίνει ένα 28-45 να σκάλουν. 47-12 σα κάνανε. Πρόσεχε. Μέχρι να γυρίσει, μέχρι να πάει το 50-48, ναι. Έχει πέσει απίστευτο ξύλο και η διαιτησία έχει παίξει το ρόλο τη, αλλά είσαι κι εσύ ανύπαρκτο, πετούσε την μπάλα. Δηλαδή, σε πιέζει όλο. Δεν είναι ξύλο, δεν γίνεται να τη χάνει κατευθείαν, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται να τη χάνει κατευθείαν, δεν γίνεται να μην αντιδρά.
Okay, είχε 5 ανάποδα σφυρίγματα και αχάζει διαφορά 17 πόντων. Mm. Αλλά πρόσεξε τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι αιμετική η διαιτησία. Γιατί το λέω αυτό. Έχει δώσει φίλε ανάποδο σφυρίγμα ακόμα και μετά το instant replay. Είναι ο μαύρος παίχτης της Κίμης και ο Μποχωρίδης. Και φαίνεται ότι την μπάλα τη διώχνει το μαύρο χέρι. Mm. Πάει και το βλέπει. Okay, στο live δεν το είδες. Πάει και το βλέπει στο instant replay. Και δίνει την μπάλα στην Κίμη. Ναι. Ενώ είναι το μαύρο χέρι και το άσπρο χέρι. Τέταρτη περίοδο γίνονται αυτά. Ναι. Από το 25, από το 28-45 παίρνει time out η Κίμη και μπαίνει και κάνει μια πίεση σε όλο το γήπεδο, ρε παιδί μου. Και φαίνεται, κάνουν φάουλ, φαίνεται. Πιέζουν παραπάνω. Εκεί ο διαιτητής, αν είναι Παναθηναϊκός Κίμη, δίνει 3 φάουλ, δεν θα είναι 17, θα είναι 13 πόντι διαφορά. Ναι. Δεν δίνει τίποτα. Είναι 5 λεπτά που δεν δίνει φάουλ. Η Κίμη πιέζει όλο το γήπεδο. Πέφτει ξύλο της αρκούδας. Μα φαίνεται. Τους χτυπάνε. Ακόμα και αυτός στην ΕΡΤ, ο Χατζηγεωργίου, που δεν λέει για τη διαιτησία. Ήταν ο Μέμος Ιωάννου στο σχόλιο. Mm. Λέγανε. Ένα εδώ έκανε λάθος ο διαιτητής. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ τη βγάζει καθαρά ο παίκτης της Κίμης. Τα λέγανε δηλαδή ακόμα και στην ΕΡΤ που δεν παίρνουν θέση. Mm. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι κακή ομάδα, λίγο θέλει να σπρώξει και η διαιτησία των άλλων. Ο Ήφαιστος είναι που έκανε διπλό μες στον... Ο Ήφαιστος είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι, που έκανε διπλό μες στο Ρέθμινο. Ναι. Καλό πολύ... διπλό ήταν αυτό. Έχουν κάτι μπαυράκι αυτοί, φίλε. Καλό διπλό ήταν για τον Άρη αυτό. Γιατί αν είχε κερδίσει και το Ρέθμινο, τώρα θα ήσουν δύσκολα. Πολύ. Πάλι σε δύσκολα. Τέλος πάντων, είναι παιχνίδι ζωής και θαράτου, είναι στο παλέ. Θα δούμε. Ο Ήφαιστος είναι καλύτερη ομάδα. Για να μην πω πολύ καλύτερη ομάδα. Οπότε δίνεις πάση για να πάμε στο Παπάγου Άρης. Τι έπαθες, χλώμιασες. Παπάγου Άρη σου λέω. Βεί, τσάλτ. Δεν ήταν λέει μόνο μου, λένε εκεί στην Καβάλα, λέει, ήταν και παιδιά απ' έξω. Καλά ρε φίλε, δεν ζήτησα και τις ταυτότητες των 100. Εγώ είδα τους 2-3 που... Παπάγου Άρη, φίλε, δεν το θυμάμαι καλά το μάτς. Πραγματικά το θυμάμαι καλά. Αλλά ήμουν εγώ, ήμουν σε εκείνο το μάτς. Περιγραφή εγώ. Με Σούμποντ στον πάγκο. Ακούστηκαν μετά πάρα πολλά και εκείνο το παιχνίδι. Ο οποίος είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με διαιτητές. Δεν ξέρω. Ευρωπαίος εννοώ. Ο Σούμποντιτς. Ναι. Εκεί τι, μας παίξαν Ευρωπαίοι. Όχι, σου λέω γενικά ρε παιδί μου. Πιθανώς, δεν ξέρω. Θα σου πω με το Σούμποντιτς όμως ότι έχω πάει στη Βοστόνη. Πότε? 14 χρονών. Α. Νούμερο 1 σουτ. Τι μαθαίνω σήμερα, παιδιά. Ο Τσατσαρός τραγουδούσε με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Ο άλλος στη Βοστόνη με το Σούμποντιτς. Δηλαδή... Boston Garden. Με Σούμποντιτς και Γεωργή Μπουσβάρο, προπονητή. Μπουσβάρο. 23-24 άτομα είχαμε πάει. Σαν τι? Μπάσκετ, ρε φίλε. Πού ήσουν, έτσι? Στον Άρη. Μπάρτο. Ναι, και τι πήγατε να κάνετε? Επίλεκτη ομάδα. Α, έτσι, ταξίδι. Στη Βοστόνη, βέβαια, κάμπ. Κάμπ, μάλλον. Έκατσε καιρό, δηλαδή. Δύο βραβεία στο σουτ. Σοβαρά. Ναι. Τα Αμερικανάκια, 14. Ναι. Τα Αμερικανάκια τα διέλυσα. Μάλιστα. Από τη γωνία όλα μπαίνανε. Ο Σουμπότης τι ήταν τότε? Είχε σταματήσει. Μας πήγε σαν προπονητής, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και έμενα στο δωμάτιο με το γιο του. Το Λέο. Λέω. Λέον. Ή Λέο ή Λέον, δεν θυμάμαι αν γειτονή. Που ήταν πιο μικρός από μένα. Στο δωμάτιο στη Βοστόνη. Κάπου σε βιντεοκασέτα έχω, φίλε, συνέντευξη Σουμποντίτς με τη μητέρα του μαζί. Φούλο μίχλη η πόλη. Ξέρεις αυτό, η υγρασία, όλη αυτή η μουντήλα της Θεσσαλονίκης και μιλάει μάλλον με αυτός. Έχει έρθει από την Λουμπλιάνα. Ναι, από την Λουμπλιάνα. Και νομίζω Καλημερίδης είναι. Κάπου σε κάποια κασέτα την έχω τη συνέντευξη, φίλε. Και μιλάει η μητέρα του. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Ναι. 2-3 λεπτάκια, ρε παιδί μου. Και πώς είναι το όνομα και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μεγάλο τον Άγιο Λευθέρη εκεί πέρα και τα λοιπά. Μάλιστα. Έτσι βγήκε το όνομα. Άκου να δεις τώρα. Λευθέρης. Από πού την έχω τώρα αυτή, δεν ξέρω. Λευθέρης. Έμενε, είχε μαγαζί το. Το 625. Το. Όχι. Το Double. Mm. Υπάρχει ακόμα το μαγαζί με τον Κώστα τον Κουτλιάνη, τον ανιψιό του Στάθη, κάτω από την πολυκατοικία που μέναμε στην Οσία Ξένη την καινούρια. Στη Μαρασλή. Εκεί τον είχα γνωρίσει το Λευτέρη, ναι. Είχε μαγαζί εκεί στη Μαρασλή. Ναι, βέβαια. Το οποίο κάθε φορά που ερχόσασταν το σπάζατε. Τι δουλειά έχει στη Μαρασλή, ρε φίλε, που είναι δική μας? Φιλέ, όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ και ερχόταν ο κόσμος, εκεί από τη Δανιόλου τους φαίνανε. Το στενάκι της Δανιόλου μπροστά από το σπίτι μου. Την εκκλησία και τους κατεβάζαν από κάτω και τους πηγαίναν στην ένα. Εσύ δεν τους πω Παναστασίου, τέλος πάντων. Όχι, Παναστασίου ποτέ.
Τίποτα. Εγώ πάντα πήγαινε. Δεν είχε πορείες βασικά. Η πορεία, όταν πλέον υπήρχε αστυνομία. Άλλο μετά. Σε έφερναν μέσα από το στενό στη Δανιόλου. Και πάντα σπάζανε γιατί έλεγε Σούμποντιτς. Και πάντα σπάσαν το μαγαζί. Ναι. Και μετά μπήκαν τα ρολά τα τέτοια. Τα σιδερένια. Γιατί λες πώς αλλάζουν τα δεδομένα κάθε χρόνο. Είχε εκεί πέρα το μαγαζί με τον Κώστα. Νομίζω η γη του τώρα είναι στον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ποιανού? Του Κώστα του Κουτλιάνη. Ναι. Αυτός πόσα χρόνια ήταν στον Άρη, ρε? Ο Στάθης ο Κουτλιάνης. Ο Στάθης, ακόμα είναι ο Στάθης γερός να είναι. Θα και στην κηδεία του μπαμπά τον είδα από κοντά. Δεν ήταν πάρα πολλά, με το Γράντα ήταν. Μόνο. Και πιο παλιά εκεί πέρα με τον τέτοιο το Σφάχ, τον Καυτεράνη. Καμιά σχέση. Ρε. Όχι. Του μπερδεύει. Ο Στάθης ήταν παράγοντας, φίλε. Ο ταμείας του Άρη επί Γράντα ήταν ο Στάθης. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, μπορεί να το λες. Πάλι διαλυματάκι θες να πάμε. Κάτσε, τόσο ωραία τα λέμε. Παρά. Τι ωραία, έχω οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Έχω πει εδώ πέρα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Κάπου πήγαμε όμως, κάτι λέγαμε για το Σούμπερ. Α, στη Βοστόνη. Στη Βοστόνη, πήγαμε εκεί. Βοστόνη. Πόσο έχεις μείνει? 10 μέρες. Ναι. Είχα πάρει ένα. Το έχω ακόμα. Ένα μεγάλο ποτήρι δίνα στα McDonald's τότε, εκεί στην Αμερική. Με NBA. Mm. Με τους. Με την. Πες την, με την. Yeah. Με Dream Team. Με Stockton. John Stockton. Με Utah Stockton, Jazz. Φίλε. Utah Jazz, βέβαια. Stockton, το έχω εδώ και τα λοιπά. Και έχω πάρει. Έχω πάει Boston Garden. Στο παλιό είναι η τελευταία χρονιά που υπάρχει το Boston Garden. Yeah. Έχω πάει Boston Garden. Λίγο περίεργο το παρκέ, ε. Ναι. Σαν ξύλινο δάπεδο. Είχαν αρχίσει τη διαδικασία του να αλλάξουνε. Ναι. Δηλαδή το είχαν κλείσει όταν πήγαμε εμείς καλοκαίρι. Ναι. Και θα πηγαίναν στο άλλο. Ναι. Και έχω πάει στην μπουτίκ εκεί πέρα του NBA να πάρω πράγματα και δεν έχει τίποτα παρά μόνο. Έχω πάρει Larry Bird, φανέλα. Ναι. Την έβλεπα προχθές. Ναι. 32 ή 33. Ναι. Ή 32-33. Ένα από τα δύο είναι. Ναι. Πράσινη. Το 12 θυμάμαι του Ζαχαρία Κατσούλη. Ναι. Πράσινη λαγία Παναθηναϊκή κτλ. Λοιπόν. Και δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πάρω πέρα από Dallas Mavericks. Οι οποίοι εκείνη τη χρονιά που πήγαμε ήταν τελευταίοι. Είχαν 0-50. Δεν είχαν κάνει νίκη. Γιατί είχε μόνο Dallas? Τα είχαν εξαφανίσει όλα, ρε φίλε. Είχαν εξαφανιστεί όλα τα πήγαμε. Α, είχε κι άλλα. Εκεί πήγαμε camp κτλ. Είχε όλο με τέτοιο. Πήγαν οι Αμερικάνοι και τα εξαφανίσαν όταν πήγαμε εμείς τα Ελληνάκια. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, περάσαμε. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργης Μπουσβάρος, γίγαντας. Ναι. Γίγαντας, Γιώργης, προπονητής. Λοιπόν, πάμε στο break. Ο Βυθός είναι μαζί μας. Αμαν, αμαν. Με τα ψαράκια, παιδιά. Με τόση προπόνηση και με το κάμπρι, φίλοι μας, άνοιξε η όρεξη. Έτσι, μπράβο, πες τα. Πολύ κρέας φάγατε, παιδιά. Πάντα φάτε ένα ωραίο ψαράκι στο Βυθό. Έκπτωση 30% σε όλα τα μεγάλα ψάρια. Απογειώνετε τις αισθήσεις σας. Και κάθε Σάββατο υπάρχει live μουσική με φρέσκες θαλασσινές προτάσεις. Τηλεφωνάκι κρατήσεων 2310 66 23 76. Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για τις τελευταίες αναμνήσεις μας. Με νίκες εγγενείς, τι, έλα. Πότε παίζουμε τώρα με τη City? Τη City αύριο. Το επόμενο πρέπει να είναι. Τρεις αύριο. Αύριο. City Liverpool. Μεθαύριο, μεθαύριο θα πάθει εγκεφαλικό. 10 γκολ θα φάμε, τι λέει ο Κιώσης. Έχουμε αλλαγή. Στη σκητάλη εδώ πέρα, θα αντέξει. Εγκεφαλικό. 10 το βράδυ. Εγκεφαλικό θα πάθει μεθαύριο. Είναι η τελευταία του ελπίδα, να ξέρεις. Τελειώνει η χρονιά του. 3 Γενάρη τελειώνει η χρονιά του, να ξέρεις. Μετά μόνο Πάοκ ελπίζει. Δηλαδή. Ποδοσφαιρική ταφόμπλακα. Τελειωμένο είναι και του Πάοκ το πρωτάθλημα. Εκεί ευελπιστεί στην Αγγλία. Σου λέει ακόμα νωρίς είναι. Ναι, ναι, νωρίς είναι. Η Αγγλία εκεί. Όπως και ο Ηρακλής νωρίς είναι ακόμα νωρίς στο πρωτάθλημα. Περίμενε. Ποιος? Ο Ηρακλής δεν έχει στην αρχή ακόμα νωρίς. Ο Ηρακλής, φίλε, τώρα που το λες. Ναι. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, φίλε. Γιατί πράγμα? Θα σου πω γιατί. Για ποιο πράγμα, μάλλον? Για την παραμονή του. Α. Τώρα κάποιος θα με βρήσει που το ακούει, αλλά αλλάζει. Δεν ξέρει ότι αλλάζει το σύστημα. Τι αλλάζει? Ποιο σύστημα? Χρήστο Κιώση έχουμε εδώ πέρα. Έγινε η αλλαγή. Έφυγε η Αναστασία Λάμδα η Μιζερλού. Κιώσαρος, τεράστιος ηχολήπτης εδώ πέρα. Θα βάλει τα πρωτοχρονιάτικα κομμάτια του. Τι είναι Τζόγλου? Θα λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Ο Ιντζόγλου, το ξέρουμε. Λοιπόν, θα πάει στον Ηρακλή, μάλλον ο Ιντζόγλου. Εξαιρετική περίπτωση. Καλή προσθήκη. Για τον Ηρακλή. Κάτι να σου πω τώρα τη βαθμολογία. Βαθμολογία δεν έχουμε, 18-19. Ο Ηρακλής, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι. Ενδέκατος. Περίμενε. Πού είναι η βαθμή, Να, εκεί. Αγώνες βαθμοί. Βαθμοί είναι, 18. Είναι ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πρόσεξε. Στη Δέλτα Εθνική. Αλλάζει το σύστημα.
Υπάρχει. Super League. Ναι. Super League 1. Football League. Football League 2. Θα τις ονομάσουμε με κάποιο τρόπο. Οι ομάδες οι οποίες θα τερματίζουν στην πρώτη δεκάδα, οκτάδα ή οκτάδα ή δεκάδα, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, ναι, θα παίξουν στη λεγόμενη Β' Εθνική. Ναι. Η Super League 1. Υπόλοιποι... Μαζί με, τη, με, τη, με τις ομάδες που θα πέσουν, που θα πέσουν θεωρητικά. Ναι, από την Α. Έτσι. Και 2-3 που θα είναι, ναι, στο όριο. Οι υπόλοιπες θα πάνε στην ουσία στην Γ' Εθνική. Αυτές θα μείνουν. Οι μεσαίες δηλαδή. Ναι. Οι 9, 10, 11, 12, ναι, και αυτές που θα ανεβούν. Έτσι όπως το λες, να πέφτει σε δύο κατηγορίες. Ναι, μία κατηγορία. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή κάποιοι που θα μείνουν στη Football League, ναι, στην ουσία θα επιβιβαστούν μια κατηγορία. Θα μείνω, ρε, θα σωθώ. Δεν θα είμαι στις τέσσερις τελευταίες. Ανεβαίνουν, ας πούμε, Φερρυπίν. Ο πρώτος και δεύτερος που ανεβαίνει. Ανεβαίνουν αλφαεθνικοί. Μπράβο. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και ο όγδος. Μένουν θα στην... μείνουν σε αυτή την κατηγορία που μαζί με τους άλλους της Super League θα κάνουν τη Β' Εθνική τη λεγόμενη. Ναι. Οι υπόλοιποι 9, 10, 11, 12 και αυτοί που θα έρθουν, ναι, θα κάνουν μια τρίτη κατηγορία. Τρίτη όμως θα είναι. Γάμα θα είναι. Δεν θα είναι η δεύτερη. Γάμα. Ναι, αλλά αυτοί που θα είναι, αυτό θα γίνει ένατος στη Football League, δεν πέφτει. Αλλά στην ουσία υποβιβάζεται. Και αυτοί που θα πέσουν, ναι, θα πάνε στη Δέλτα. Στην τέταρτη κατηγορία. Στη Γάμα πάει ο Ρακλής, φίλε. Αν πέσει, στη Γάμα πάει. Αυτό μου λέω. Αν πέσει, ναι, δεν πάει στη Γάμα, πάει στη Δέλτα. Γιατί προστίθεται μία ενδιάμεση κατηγορία, ρε φίλε. Καταλαβες. Ναι. Γίνεται μία ακόμα κατηγορία. Αν βγει ενδέκατος. Εκεί, πάει σε αυτή τη Γάμα. Δέκατος. Στη Γάμα. Η εννιάς που εσώζονται. Ο ένατος μένει στη Βήτα. Στη δεύτερη κατηγορία. Να το πάμε με πρώτη, δεύτερη, τρίτη, άρτη. Τώρα είναι αυτό, ένα, αυτό, δύο, τρία. Αυτό ισχύει. Τώρα έχει ένα, δύο, τρία. Ναι. Πρώτη κατηγορία, Super League. Δεύτερη κατηγορία, Football League. Τρίτη, ναι, κατηγορία. Ναι, ωραία, ναι. Τώρα θα γίνει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Μάλιστα. Και αυτοί που θα είναι κάτω από τη δέκατη θέση στη Football League θα πάνε στην τρίτη. Μάλιστα. Στην ουσία δεν πέφτεις. Φαντάζομαι ότι γίνει και οι τελευταίες αγωνιστικές εκεί. Φυσικά θα γίνει χαμός, φίλε. Γι' αυτό σου λέω το μεγάλο θέμα για τον Ηρακλή αυτό τώρα. Βέβαια με αυτή τη λογική είναι και ο τρίτος πόσους έχει. 19, 18. 19. Εντάξει. Με αυτή τη λογική βέβαια είναι και. 6 βαθμούς πίσω από τον, από τον τρίτο, έτσι. 9 βαθμούς. 9 βαθμούς, ναι, ο πρώτος ανεβαίνει μόνο όμως. Πώς, αφού μπαράζεται να παίξει. Ο δεύτερος παίζει μπαράζ. Ο τρίτος τίποτα. Πέφτουν από εμάς τρεις, ναι, και ο τέταρτος παίζει μπαράζ. Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής από την άνοδο. Από την άνοδο είναι 18 βαθμούς. Όχι από την απευθείας άνοδο. Από την απευθείας. Από την άνοδο να πει. 10 βαθμούς είναι από την δεύτερη, από τη δεύτερη θέση. Που δεν θα είπα. Απόλλων Λάρισας θα διαλυθεί, να ξέρεις. Και ποιος θα μείνει. Ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα. Ο Απόλλωνας γιατί να διαλυθεί. Ακούς τον παλιό τώρα. Ο Απόλλων Λάρισας, λέω, θα διαλυθεί. Στην πορεία, θα το δεις. Πες το μου να ξέρω να το λέω και στους δικούς μου εκεί πέρα. Καταρχήν, να το πες έξυπνος. Να το παίξεις. Ναι. Οι Βραζιλιάνοι καταρχήν θα πάνε στην ΑΕΚ. Ναι. Αυτοί που βάλουν στον Ηρακλή τα γκολ, ναι, θα πάνε στην ΑΕΚ. Α. Ναι. Το σημείωσες. Ναι. Βραζιλιάνοι στην ΑΕΚ. Βραζιλιά, το απόλυτο. Μαρκολίνιο και Μαρκελίνιο και Μπαμπακίνιο και, ναι, Λεονταρίνιο και τέτοια, ναι, ναι, στην ΑΕΚ. Εντάξει, ωραία. Του έχει ήδη κλείσει. Τώρα, άμα του αφήσει μέχρι το καλοκαίρι, θα δούμε. Ναι. Αλλά του έχει ήδη κλεισμένου. Μάλιστα. Ο Μελισάν. Φθηνές λυσούλες. Να τελειώνουμε. Δεν έχουμε και απαιτήσει εκτός Ευρώπης. Αυτή είναι η Κέρκυρα Πλατανιάς θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Και... Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε εκτός Ευρώπης. Τι έγινε, έμαθες. Όχι, τι. Πότε βγαίνει. Μπα και εγώ Ευρώπη. Πότε βγαίνει η απόφαση. Ότι θα τιμωρηθούν σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν φάνε. Αποκλεισμό έδρας. Αποκλεισμό από την Ευρώπη. Λες τόσο σημαντικό, τόσο βαριά. Ναι. Θα πρέπει να φάει και ο Άγιαξ ανάλογη και δεν το βλέπω. Άμα θέλουν τώρα. Γίνονται οι διεργασίες τώρα στην UEFA. Ναι. Εντάξει, θα τον βάλω. Κοίταξε, είναι, επειδή είναι η πρώτη φορά, θα φάνε πιστεύω ένα αποκλεισμό έδρας, αγωνιστικές και κλεισμένων, και ένα πρόστιμο μεγάλο, γιατί είναι η πρώτη φορά. Ναι. Δεν σε κοπάναν κατευθείαν στο κεφάλι αποκλεισμό. Μόνο για οικονομικούς λόγους εκεί πέρα. Την πληρώσα πολύ ακριβά, φίλε. Πού? Με την Paris Saint-Germain. Καλά, εδώ και έχει γίνει, φίλε. Πάρ' τον Αντώνη τηλέφωνο, να διπλώνω κάκο. Άρα, Αντώνη. Λοιπόν, Αντωνάρα. Λοιπόν. Και είχαμε δημιουργηθεί και άλλο και άλλη φορά, ξέρεις εμείς. Μια χρονιά νωρίτερα. Παίζαμε τη Μαλίν και φεύγει και άρμα σε Βέλγο. Αυτούς τους είχαν στην Τρία, τους Βέλγους. Με Μπορμπόκι 0-1. Επαναληπτικό ήταν. 1-1 πρώτο μάτσο εδώ. Ήμουν μέσα. Και φεύγει και άρμα και του βγάζει το μάτι. Και παίξαμε μετά με την Τιρόλ, Τιρόλ Ινσμπουργκ, κλεισμένο το Θυρόλ. 0-2. 0-2, ναι. Με Πόλστερ, ήμουν απ' έξω.
Είχαμε κόσμο απ' έξω για θυμάμαι, να ενθαρρύνουμε την ομάδα και τέτοια. Είδες, τα θυμάμαι όμως. Όπω. 0-2. Για τα θυμάσαι. Όταν χάνεις. Μίλησε η άδεια τούμπα. Περιέγραφα δύο μάτς στη Ντουμπάρα. Μία μεγάλη. Και τα δύο τα γύρισες. Το ένα. Το 5-3. Το με την Τράφνα. Σύμφωνο ήμουν. 0-3. Έτσι και από κάτω. Και μετά σου έχω περιγράψει, φίλε, την επική ανατροπή. Ποια ανατροπή? Ουντινέζε. Το 3-0. 3-0. Κανονικά. Με Πατρίτσιο Κάμπς. Και στο Μετρόπολης έχω περιγράψει πάω Κάρσεναλ. Το 1-0. Ναι. Που κάνει την παλιά ο Βιάς την κάνει στον... Και εγώ νομίζω έχω πει λάθος στο σκόρερ στην αρχή. Το 1-0. Το 1-0. Τι άλλο θες δηλαδή να κάνεις. Να σας στέλνουμε συχνότερα ρε φίλε. Τι άλλο. Ήμουν αγωνιστικό χώρο πάω Κάρης. Ποιο. Μελιολίδη. Και ο Κ. 1-1. Πρεμιέρα. Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη, ναι. Με Ανρί Μισελ. Ναι. Εκείνο το μάτς. Άλλο αγωνιστικό χώρο δεν ήμουν στην Τούμπα. Δεν είναι φοβερό το γήπεδο μέσα. Όχι μόνο του Τούμπα, ενώ ρε παιδί μου, ξέρεις, να βρίσκεται μέσα. Αυτό λέω, Εκείνο το μάτς. Εγώ ήμουν στον τελικό. Και στο ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Και στο Άρης ΠΑΟΚ ήμουν αγωνιστικό χώρο. Στο 2-3 ναι. Ήμουν αγωνιστικό χώρο. Που Ιόνιο Νάβας. Με Νάβας, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ακούγεται μέσα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση τον η κερκίδα ναι. με τον αγωνιστικό χώρο. Αρκεί να το γήπεδο γεμάτο. Και φαντάζομαι, καλό, ναι, και φαντάζομαι αν είναι έτσι στο Άρης ΠΑΟΚ, πώς ήταν στο Άρης Αθλέτικο ή στο Άρης Λεβερκούζεν που είχε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά και ο κόσμος είχε και ενθουσιασμό, αλλά είχε και αυτό το... Ήξερε ότι έπρεπε να κάνει ένα ου στην επίθεση της Λεβερκούζεν για να τους επηρεάσει. Ναι. Απίστευτος ο ήχος. Και βέβαια στην Τούμπα. Επειδή είναι έτσι το γήπεδο που είναι κυκλικό, ναι. Έχει μεγάλη η ακουστικότητα, πραγματικά ναι. Σου όντως, παίρνει το αυτή. Και μιλάμε τώρα για παιχνίδι που και είχε εικόνα, και Αριανούς ναι. Και Παόξιδες. Ναι, και σου λέω σαν εικόνα. Σκέφτεσαι να είναι μιας ομάδας. Ναι. Να είναι μιας ομάδας είναι ακόμα πιο έτσι, compact ναι. η κατάσταση. Αλλά αυτό που έχει απίστευτο είναι το Καραϊσκάκι. Έχει απίστευτη... δεν λέγεται ηχομόνος φυσικά, λέγεται, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Ναι. Είναι απίστευτο το Καραϊσκάκι. Γιατί ήμουνα στον αγωνιστικό χώρο, όχι για τέτοιο, όταν ήμουν στην ομάδα. Φίλε, είναι προφανώς μελετημένο ο τρόπος που έχει γίνει το γήπεδο πλέον, πώς το έχουν δημιουργήσει, είναι, σου φεύγουν τα αυτιά. Που δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Όσο πούμε, όταν ήταν το ΠΑΟΚ Άρης ή το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Είχε μια 20 χαλαρή στο Ολυμπιακός Άρης. Τέλος πάντων, το γήπεδο γενικά, ρε παιδί μου, όταν βρίσκεσαι μέσα είναι διαφορετικό. Του μπάσκετ, ας πούμε, το παλέ δεν υπάρχει. Τα σφυρίγματα τότε στο παλέ. Και το άλλο δεν υπάρχει. Είναι το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή έχει δίκιο ο Ηρακλειδέας που λέει δεν μπορεί να γίνει έδρα. Δεν μπορεί να γίνει έδρα, φίλε. Πρώτα απ' όλα είναι ο Στίβος. Μπάζει από παντού. Είναι ένα. Είναι αυτό. Το μουζουίκ της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το πράγμα. Να έχει 20.000 κόσμο. Ναι, και να μην το αντιλαμβάνεσαι. Καλά, δεν έχω μπει μέσα, ρε παιδί μου, στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι. Ξενέρωμα. Γιατί και η Τούμπα έχει Στίβο, αν το σκεφτείς. Έχει δηλαδή, δεν είναι όπως το Καραϊσκάκι, ας πούμε. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Τέλος πάντων. Ας δούμε πότε ξαναπάμε. Μαζί μας έχουμε... Εσύ στην Τούμπα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Τα Μπέργκλερ. Έπρεπε εκείνη τη μέρα πρέπει να πω πας στη θυσία. Πού βρίσκονται τα Μπέργκλερ, μεταμορφώσεις 5, στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Εκεί ο Μάνος και το επιτελείο του έχουν ψωμάκια ειδικά. Δικά τους, 100% μασχαρίσκιο γυμά. Το ίδιο βέβαια και οι σάλτες, 100% τα ετοιμάζει ο Μάνος και το επιτελείο του. Πού τη βρίσκουμε τα Μπέργκλερ? Στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, μεταμορφώσεως 5, επαναλαμβάνω. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2314 007 722. Πήγα πρόσφατα στα Μπέργκλερ, φανταστικά φίλε. Πήγες, Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ρούμεν κόλες, βιομηχανία. Να πηγαίνω. Και εγώ θα πάω στις κόλες. Άντε, μπράβο. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Η σούπερ ακριλική κόλλα πλακιδίων Keramicol και για ειδικές εφαρμογές η ακριλική κόλλα Panther Α500 Super, αυτή εγώ, άντε, τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο, ξεχνάς υγρασία, κρύο, στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά, Rumen 719-229 και στο rumen.gr. Η βασιλική ρετσίνα πάει και με τα μπέργκερ που θα φάει ο Παπαδόπουλας. Έτσι. Η ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας στο 713-981. Και φυσικά και με ψαράκι πάει η βασιλική ρετσίνα. Θα πάμε στο βυθό μια βόλτα. Θα κλείσουμε τραπεζάκι στο 662376. Αγνό στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Θα παρκάρουμε το αυτοκίνητο από πάνω στο πάρκινγκ που έχει. Και θα απολαύσουμε τα θαλασσινά.
τσιπουράκι πάρα πολύ ωραίο με 4 ευρώ, δύο μεζεδάκια, μεζεδάρες είναι στην πραγματικότητα, και θα απογειώσουμε τις αισθήσεις μας με πολύ ωραία ψαρικά και όχι μόνο. Αν πάρω και δεύτερο τσιπουράκι, άλλα δύο. Άλλα δύο, ναι, βέβαια. Έτσι, και τρίτο, άλλα δύο. Θα έχει φτάσει στα 12. Όμως. Δεν πειράζει, ας πληρώνω. Να φάω και να πιω θέλω. Με τα 12 ευρώ τσάμπα, φίλε, θα φας και ψαρούκλα. Αυτό λέμε. Αυτό θα φας και ψαρούκλα. Δεν πειράζει, θα φάμε και τα άλλα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη προσφορά. Η πρώτη τρόικα που ήταν μηνύματα, οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Ναι, σήμερα είναι χαλαρή. Μείναμε τον 164. Αν δεν βάλει όλα τα κουιζάκια εδώ πέρα τα δικά του περιέργεια. Θέλει. Η δύναμή μα είναι ο Ασλαμί στα μηνύματα, ρε φίλε. Λοιπόν. Χαμελέον, χαμήμη του δρόμου και τη κερκίδα. Πώ. Έτσι τελεί. Λοιπόν. Κάτσε να κάνω μια σύντομη γύρα, άμα έχει συλληφθεί κανένας, άμα έχουμε κανένα σκηνικό τέτοιο κτλ. Όχι. Ο Σολδάνο πάει, έρχεται στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης αυτός. Αυτός είναι, πού είναι, στη Λανούς, κάπου εκεί. Ήταν εκεί, πώς ήταν εκεί. Για να δω εδώ. Η σύζυγος του Σουμάχερ, εδεύει. Ο Φάμπρεγκας πάει στη Μονακό, αν σε ενδιαφέρει. Ο Πούλισιτς πάει στη Τσέλσι. Ο Κόμπι Μπράιαντ έγινε πατέρας για τέταρτη φορά. Μας έφτασε ο Κόμπι Μπράιαντ. Παίρνει επίδομα. Δεν θα παίρνει και επίδομα. NBA. Να σου πω κάτι. Αν είσαι ο Κόμπι, ρε φίλε, και παίρνει επίδομα, θα πας το πάρεις, ρε φίλε. Μπαίνει στον λογαριασμό, ρε φίλε. Θα το βγάζα, ρε φίλε. Θα ντρεπόμουν να το πάρω. Ωραία. Για να δω τι θα. Φοβερό. Επίδομα, λέω. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά, φύγαμε. Τέλος η πρώτη τρόικα. Τι είναι αυτό? Δεν έγινε μια δολοφονία? Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. 21 χρονών, λέει ο άλλος. Ναι. Μαλώσαν κάτι τέτοιο, έγινε. Ναι. Και έβγαλε πιστόλι ο άλλος. Ναι. Δεν έχει γίνει, λέει, για κοπέλα ούτε οτιδήποτε. Ναι. Τον μπέρδεψε με τον δίδυμο αδερφό του. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή ήθελε να σκοτώσει τον δίδυμο αδερφό του. Ναι, αλλά λέει σαν φασαρία ξεκίνησε. Δηλαδή καυγά. Ναι, τον μπέρδεψε με αυτόν όμως. Πήγε, έκανε τον καυγά. Νομίζω ότι είσαι εσύ. Και δεν είσαι εσύ, είναι ο δίδυμο αδερφό σου. Άρα τον έσωσε στην ουσία τον άλλον ο δίδυμος αδερφός του. Δεν τι γίνεται. Θα παραδοθεί, λέει ο δράστης. Και θα λάμψει η αλήθεια. Είχε το όπλο για να ρίξει τον αέρα. Καλά, εντάξει. Και για πότε τη στιγμή που δεν ξέρεις τι κάνεις. Όταν παίζεις με τα όπλα. Κάποια στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε, Χρήστο Κιώση. Χαιρετίσματα στους δύο κρατούμενους που έφυγαν από το Κορυδαλό. Αεροπλάνο, ελικόπτερο. Πώς φύγανε, ρε φίλε. Ελικόπτερο, ρε φίλε. Τι ελικόπτερο. Πέταξε κανένα από πάνω. Έγινε η καταμέτρηση, λέει, και λείπαν δύο. Φύγανε, τι να κάνω. Είχα κανένα ρεβεγιόν αλλού. Είχα την αφίσα, η μεγάλη έξοδο. Ρίτα Χέγουαρντ. Με γκάντζο, λέει, και σκοινιά. Και η φρουρή που ήταν. Τη Αχαία. Πίνω και με εδώ. Ο Χαμάν, μέρα νύχτα τράγου. Έκλεισε το Μέγκα η φρουρή τη Αχαία, ανοίξαν οι φυλακέ. Τι ωραίο, ρε φίλε, με γκάντζο, λέει. Πω, απόδραση από το Αλκατράζ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ 24 έρχεται αμέσως τώρα και θα έχει δισεογραφία. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Αύριο πρωί εδώ μαζί. Με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, μπράβο. Τι, κοιτάω, λέω, λες υγεία. Έχει ξεκινήσει το Power of Love, οπότε 5 με 6 θα βλέπουμε. Τι, άλλα λες. 5 με 7. 5-7. Τι έχω 5-7 να βλέπω. 5-7 έχει που μπει, έχεις, φίλε. Τι, είναι, βλέπω, είπα, δεν είπα, θα ακούω. Αρκεί να βλέπεις μόνο. Δεν χρειάζεται να ακούς κιόλας. Μην μπερδευτείς και λες πεις ήρθε στον Άρη το κορίτσι των διλημάτων. Α, συγγνώμη, και μπερδευτείς, κατάλαβες. Το χωρίζω, στο σπίτι του έρωτα. Α, έρωτα. Άντε, γεια. Bye.